τώρα. Μπράβο, κουκλάρα μου, μπράβο. Θα έρθει Άντζελα σήμερα, οπότε το χορεύω από τώρα. Τιμητική. Ωραία είσαι σήμερα. Γιατί χθες δεν είμαι. Μα κάθε μέρα είσαι πάρα πολύ ωραία. Η Άντζελα είναι στον δρόμο, φαντάζομαι. Έρχεται η Άντζελα, λοιπόν. Που μου live και έχουμε και δώρα και παιχνίδια. Και κάτι κουτσομπολιά περίεργα που δεν τα κατάλαβα όπως τα διάβασα. Εγώ τα κατάλαβα όπως τα διάβασα. Πολύ! Έχει γίνει κάτι! Τι! Έχει έρθει άνοιξη γι' αυτό. Καινούρια κρέμα ποιον αναστατώνει. Καλά. Εντάξει, όλες οι γυναίκες. Έλα, θα κάνει τις γυναίκες να έχουν λεμπερό δέρμα. Ωραία. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σήμερα η μέρα Πέμπτη, ηλιόλουστη, ζεστή μέρα. Πάμε να το παίξουμε. Το τέλο πολύ! Αυτό το κορίτσι, δηλαδή. Σου λέει δεν ξέρω. Ναι, αλλά αν έχουμε έναν τίτλο, ένα θεατρικό, οι απορίες μιας εγγύου. Ναι. Βάζεις αυτές τις απορίες, δηλαδή όταν είσαι έγκυος. Σκέφτεσαι. Και στο δεύτερο παιδί, σκέφτεσαι. Να είναι καλά. Πώς τρέφεται. Ναι, θα είναι γερό, θα είναι αγόρι. Βέβαια, εντάξει, έχει και την εμπειρία του πρώτου παιδιού. Ναι, οπότε... Αλλά όταν λες οι απορίες μιας εγγύου, αλλού πάει το μυαλό σου. Έχεις τέτοιες εμπειρίες. Βέβαια, αυτές είναι συγκεκριμένες. Γυρίζεις το δικό σου πορνό, τι πρέπει να ξέρεις για να πετύχει ένα τρίο και το ομαδικό, πώς ξανακάνεις τη γυναίκα σου πόρνη σου, πώς γίνεται το squirting. Ναι, φαίει αυτό θα παίζει για 10 χρόνια. Τι σημαίνει, δεν ξέρω. Άστερο. Γιατί οι δεύτερες είναι τόσο σεξι. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Yes. Αυτό. Άντε μου το παίρνει μια δεύτερη. Κατάλαβε. Εσύ κατάληξαμε τελικά στον καημό τη Σταμάτη. Στον καημό τη Σταμάτη. Πάντα τη παίρνει τον άντρα τη μια δεύτερη. Κατάλαβε, μια δεύτερη. Και εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί. Βέβαια, όταν είσαι τόσο κλασάτη. Αλλά καθόταν εκεί η καημένη Φέη και τα διάβαζε. Είναι μελετηρό κορίτσι. Ήταν απορίες που στέλνανε οι τηλεθεάτριες. Γιατί ήταν εκεί η σεξ editor. Και άλλη τότε. Η οποία μα είπε πάλι την ιστορία με τα βυζιά που παλιά δεν υπήρχαν. Και τώρα γίνανε. Αλλά πάλι δεν κατάλαβα. Εγώ ούτε την πρώτη φορά κατάλαβα αυτή την ιστορία γιατί παλιά γυναίκε δεν είχαν. Στήθος. Ούτε τώρα που έχουνε γιατί. Για να δω. Ξέρετε γιατί δεν είχαμε πάντα στήθος. Οι γυναίκες. Οι γυναίκες. Όταν περπατάγαμε στα τέσσερα δεν είχαμε στήθος. Το αρσενικό, τα αρσενικά έβλεπαν τα οπίσθια των φιλικών και τα καβαλούσαν, δεν γύρονταν και τα καβαλούσαν. Μάλιστα. Όταν σηκώθηκε. Ναι, μα αυτό είναι. Σωστό, ναι, όταν σηκώθηκε ο άνθρωπος στα δύο, το θηλυκό ανέπτυξε στήθος μόνο και μόνο για λόγους έλξης, για να προσελκύει. Επειδή δεν έβλεπαν τα οπίσθια της, ας πούμε. Ναι, μιμήθηκε το στήθος τα οπίσθια. Αυτό. Δεν χρησιμεύει, δηλαδή θυλάζουμε με τη θηλή. Όλος αυτός ο λιπόδης ιστός που αναπτύχθηκε είναι καθαρά για λόγους έλξης. Καθαρά να κάνω ένα ποπουδάκι εδώ, μια και δεν το βλέπεις από μπροστά. Η γυναίκα, είναι τόσο πονηρή σου λέει, οπότε όταν βγάζει μόνη της ποπό στο στήθος. Ναι, κατάλαβες, μιμήθηκε το στήθος στο ποπό. Η γελάδα που έχει στήθος γιατί. Είναι στραγή. Από κάτω. Ναι, αλλά φαίνονται, πώς να σου πω. Έχει και τα αρσενικά δεν έχουν. Δηλαδή η γυναίκα όταν ήταν επίθηκας κάτω στα Και τα αρσενικά δεν έχουν στήθος. Όχι, δεν έχουνε. Κέρατα, πάντως έχουνε και τα θηλυκά. Αυτό με τα βόδια γελάδια. Δεν τα έχω καταλάβει. Όχι, άμα έχεις κύψει από κάτω δεν έχουνε στήθος τα αρσενικά. Άλλο είναι. Ναι. Ναι, αλλά έχουνε κέρατα τα θηλυκά. Εντάξει, άλλο το κέρατο. Πάντως είναι περίεργο με τα βόδια. Περίεργο. Τώρα να σου πω, πάντως εγώ αυτό το ότι η γυναίκα σηκώθηκε και δεν ήξερε το τι να κάνει. Βέβαια το κατάλαβα. Ότι η γυναίκα τώρα στην εξέλιξη. Περπάταγε το. Εκείνη με την προβιά. Ωραία, δεν με κοιτάει κανείς. Δεν βγάζω βυζιά να γίνω και καλύτερη. Σιγά-σιγά βυζιά. Ναι. Όσο δηλαδή πιο φλατ, τόσο νεάτερτα. Ναι. Όσο ο άντρας πιο... έβλεπε το καμπυλωτό και όρμαγε. Πολύ εξελιγμένο ήταν. Και σου λέει τώρα που τη βλέπω όρθια να μην έχει κάτι καμπυλωτό να τρέξω κατά πάνω τη. Κατάλαβες, πολύ εξελιγμένο. Μήπως επειδή δεν είχαν μαξιλάρια. Μπος. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλα, παιδιά μου, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Α, όχι. Αχ, ναι. Είπε κι άλλα. Κορίτσια. Καλά. Όσες υποκρίνεστε οργασμό, υπάρχει ένα κόλ που λέει να μας καταλαβαίνει. Ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όχι και πολύ ευχάριστο, αλλά... Ο οργασμός προκαλεί δυσάρεστη αναπνοή. Μία ώρα μετά και το σεξ. Και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Για τη γυναίκα, τι λες τώρα. Μία ώρα μετά το σεξ, μια γυναίκα που είχε πραγματικά οργασμό, έχει δυσάρεστη αναπνοή. Τι λες τώρα. Και από πού προέρχεται αυτή η δυσάρεστη. Να έχει στομαχικά, να πει ότι ας πούμε κάτι ρεύεται. Να πω να το καταλάβω. Δυσάρεστη αναπνοή έχει η γυναίκα μετά που. Δηλαδή. Μήπως έχει να κάνει με το παρακάτω. Να το τσεκάρω, δηλαδή, τι να σου πω. Πώς καταπίνει κάτι δυσάρεστη. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα λέει ότι αυτό αν ισχύει. Δηλαδή. Α, πώς να το τσεκάρουμε. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, δύσκολο να έχεις ένα σκορδάκι τώρα... στο κομμωδίνο.
Ναι, και τώρα ας πούμε θα βάλεις άλλο μπελά στις γυναίκες. Α, ναι, καλά, τι θα πρέπει να κάνω. Φτάνουν αυτοί οι μπελάδες. Έχω αρκετούς. Φτάνουν και τα. Φτάνουν. Δηλαδή, μου φτάνουν μόνο τα μυστικά ομορφιάς. Δεν αντέχω άλλο. Έρχεται Σαββατοκύριακο και κάνουμε μια λίστα. Τι θα κάνουμε, γιατί έρχεται η άνοιξη καλοκαίρι, μυστικά ομορφιάς. Τα καινούργια είναι. Καλά, και τα παλιά τα όλα. Συνδυασμός με σεξ. Είναι η κυρία, κοιτάξτε πόσο καλά διατηρείται, θα σας πω το μυστικό της τώρα. Πέτρο, η κυρία προτείνει σε όλες τις γυναίκες, παιδιά, σπέρμα. Τι γνωστή. Τι εννοεί. Σπέρμα. Θα κάνετε κάθε 10 μέρες ή ανά 2 εβδομάδες, γιατί δεν θέλει κατάθλιψη, μάσκα με σπέρμα. Άκου τώρα! Άκου! Δεν θέλει και κατάχρηση ότι πρέπει κάθε 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες. Γιατί δεν μας το εξηγείς, Άρη? Έλατε, το ξέρει ο Άρης αυτό το πράγμα ότι ας πούμε πρέπει να γίνει. Γιατί κάθε 15? Σου πέσει πάλι η ζώνη σου. Γίνεται. Πρωτεΐνη, πρωτεΐνη σου λέει, γι' αυτό. Πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη. Αλλά πρέπει και εσύ που είσαι ο άντρας, ο δωρητής, να το δώσεις, να είσαι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση για να λειτουργήσεις σωστά σαν μάσκα ομορφιάς. Σε σένα. Ναι. Εγώ έχω να κερδίσω κάτι. Την ομορφάδα μου, να με καμαρώνεις και να λες αυτό το κορίτσι με αυτή την επιδερμίδα, είναι δικό μου έργο. Μπράβο. Πάρτα. Η κυρία Ραλφίνη λέει ο κύριος να είναι καθαρός, καθαρός, να πλένεται και να κάνει καλή υγιεινή διατροφή. Μπείτε. Γιατί μόνο έτσι πιάνει. Δηλαδή να τρέφεται σωστά. Μην πάει να τρώει τσαπατσουλιές και junk food. Ναι, βέβαια, εγώ θυμάμαι στο Sex and the City. Ναι. Η Kim Cattrall που είχε βρει κάποιον που είχε πρόβλημα γιατί έτρωγε πολλά σπαράγγια, νομίζω. Το σπαράγγι, ναι, είχε. Το σπαράγγι παράγει ως μέσα. Ναι. Αλλά μπρο στην ομορφάδα. Τι να κάνω, θα φάμε τα πάντα. Θα φάμε την καλή υγεία. Και στην καλή υγεία. Πρέπει να τρέφομαι σωστά για να μπορεί εσύ να είσαι όμορφη. Αυτό φυσικά θέλω να γίνει. Απ' την άλλη, και εγώ πρέπει να προσέχω και ο κάθε άνθρωπο, γιατί η ομορφιά δεν είναι μόνο εξωτερικό. Α, ναι, πράγμα. Γιατί απ' έξω μπορεί να είσαι μπέλα-μπέλα και από μέσα κατσιβέλα. Πρέπει και μέσα να κάνει αποτοξίνωση. Υπάρχει ένα πάρα πολύ τώρα απλός. Το Σαββατοκύριακο όλα και φτηνό τρόπο να το κάνουμε κι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μπορείτε να βράσετε ένα κρεμμύδι, ναι, και το χυμό αυτό να τον κάνετε κλείσμα. Σκοτώνετε τα σκουλίκια. Σου λέει απ' έξω. Το κρεμμύδι να το κρατήσω, το βραστό, να το φάμε, το πετάξει. Ναι, σιγά μην το πετάξει. Κατάλαβε, σου λέει. Είσαι απ' έξω, έχει κάνει όλα αυτά. Εσωτερικά την ίδια. Εσωτερικά τα σκουλίκια. Μόλις πάει το κρεμμυδόζουμο, θα αρχίσουν να βγαίνουν. Τέτοιο σπλάτερ δεν θα το έχει ξαναδεί. Όχι, όχι. Πάμε τώρα που το θυμήθηκα σε έναν άλλον κύριο. Έτσι, να πάμε σε ένα κύριο. Ναι, τώρα μετά από αυτό το σοκ και πάμε στο άλλο σοκ. Σοκ μεγάλο. Μεγάλο σοκ έπαθε και αυτό τώρα που με το σκουλί. Λέμε, πήγε η κάμερα μπροστά του, πήγε εκεί πέρα, του πήγε ένα μικρόφωνο. Τα ξέρει όλο, δεν είχε προσέξει τον παρουσιαστή. Το voice το έχετε δει. Το voice. Ναι. Σας αρέσει. Πολύ. Πολύ. Ο παρουσιαστής. Όλα, όλα, όλα. Ο παρουσιαστής ποιος είναι? Ο Γιώργος Λιάγκας. Πού είναι ο παρουσιαστής ο Γιώργος Λιάγκας, δεν τον έχω δει. Δεν είναι πολύ έντονη η παρουσία του. Ακόμα στα live θα είναι πιο έντονη η παρουσία του. Α, γιατί λέω κι εγώ. Άλλο βλέπω. Δεν τρόμαξε. Γιατί... Ούτε που το είχε φανταστεί ότι ήταν ο Λιάγκας. Το βλέπω όλο, πολύ. Όλο. Όλο. Δεν βλέπει το ελληνικό. Δεν ξέρω. Πώς βλέπει το γαλλικό με τον Αλιάγα και τον μπέρδεψε. Κατάλαβε. Σου λέει τι, σιγά μην βλέπω τα ποταπά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όχι, όχι, δεν απαξιωτικό. Όχι, με τελείω. Ίσα, ίσα. Γιατί δεν ήξερε καν ότι έχει παρουσιαστεί. Καν ότι έχει παρουσιαστεί. Ποιο παρουσιάζει κανεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να ήταν, είχε πάει σε μια παράσταση και είχε θαμποθεί. Και βγήκε και ήταν ζαλισμένο. Σωστό κι αυτό. Έτσι μπορεί. Απ' την άλλη, εμένα με στεναχωρούν όταν τώρα που έρχεται η άνοιξη και είναι ζευγάρια ερωτευμένα και χωρίζουν. Αχ, ναι, λοιπόν, ακούστε. Άστα. Μπράβο. Άστα, Άντζελα. Αυτό το αγόρι, Άντζελα, μπορεί και να τρολάρει. Αλλά συγκεκριμένα έχει λοιπόν, πάει στη θέλω να σας πω ότι έχουμε παρατηρήσει εμείς τη σχέση του Άλεξ, που είναι η τοπική διασημότητα, ως γνωστόν, που τα έχει μαζί με την Ηλέκτρα, η οποία πάει στη Βαλτετσίου, έτσι, η Ηλέκτρα. Αυτοί οι δύο μένανε μαζί. Γίνεται φάση στη Βαλτετσίου. Λοιπόν, αυτοί οι δύο μένανε μαζί και χώρισαν και κάλεσε τώρα ο Άλεξ τοπική διασημότητα, τη γειτόνισσα να τις κλάψει. Παιδιά, δεν είναι καθόλου καλά. Εντάξει, το κάνω αυτό on camera. Ζήτησε, ξέρω εγώ, από την Άλκηστη. Η Άλκηστη είναι γειτόνισσα εδώ στα Εξάρχεια. Και εντάξει, εγώ απόψε δεν κοιμηθώ σπίτι με την Ηλέκτρα. Γενικά νομίζω ότι θα γίνει αυτό ξανά σύντομα. Δεν θα του δώσω την ευχαρίστηση να με βλέπουν να κλαίω. Κλαίει μωρέ τα γόρη, μωρέ κλαίει το παιδί. Για ποιο λόγο η Ηλέκτρα την έχει κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα έγινε φάση στη Βαλτετσίου, με κάποιον, κάτι εξηγεί μετά πάλι. Ή πάνε τα παιδιά αυτά στη Βαλτετσίου. Ο Άλεξ πίστευε ότι στη Βαλτετσίου πάνε μόνο για τη φάση. Ναι, αλλά η φάση είναι άλλη φάση. Ας είμαστε στην κλίτσα μου, έτσι. Γι' αυτό έβγαινε και στη Βαλτετσίου. Και εγώ νόμιζα ότι είναι η φάση εκεί. Και δεν έτσι νόμιζα.
Έκανα τα γενέθλιά μου στην Παλτέτσι ο Άλκης. Και εγώ ήρθα. Άστα, έγιναν όλα αυτά ξαφνικά. Αυτό το κατανόητο τρολάρισμα, δηλαδή μεσημεριάτικα. Μεσημεριάτικα, δηλαδή συγγνώμη. Από όλο αυτό εγώ κρατάω. Όχι, και... γιατί ξέρεις κάτι, η Βαλτετσίου, η Βαλτετσίου είναι ένα μέρος κόλαση. Και πήγε και έκανε τα γενέθλια. Στη Βαλτετσίου ρε εσύ, εγώ έκανε παλιά πήγαινα γυμναστήριο. Γυμναστήριο στη Βαλτετσίου που? Στο Σπύρο. Στο Σπύρο έχει Σπύρο. Δεν έχει Σπύρο η Βαλτετσίου, καλά. Καλέ, πού έχει στη Βαλτετσίου γυμναστήριο, πότε? Τι πότε, πάντα. Πήγαινε εσύ γυμναστήριο στη Βαλτετσίου. Δεν πήγαινα εγώ γυμναστήριο στη Βαλτετσίου, δεν δηλαδή, τα γνώρισα. Δηλαδή, η φάση ήταν από τότε. Η φάση ήταν από τότε στη Βαλτετσίου. Έλα ρε εσύ. Έρε εσύ, δεν το ξέρα. Στο Σπύρο. Ναι. Εγώ όμως από αυτό κρατάω ότι και οι άντρες έχουν δικαίωμα να κλαίνε σε ένα χωρισμό. Σωστά. Δεν είναι μόνο γυναίκες και έχουν και άλλα δικαιώματα οι άντρες. Και χειροκροτώ τον Αλέξανδρο, ο οποίος διεκδικεί ισότητα και καταγγέλει ρατσισμό απέναντί σας. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Επαναστατήστε. Ναι. Μία γυναίκα φοράει μπαντελόνι, δεν τη λέτε ότι είναι άντρας. Ένας άντρας μόλις βάλει φούστα, τον λέτε γυναικείο. Γιατί? Μία γυναίκα φοράει αντρικό άρωμα ή εσώρουχο, δεν τη λέτε τίποτα. Ένας άντρας όταν πάει να βάλει όμως, ας πούμε, μία κιλοτίτσα, του λέτε α, μήπως είσαι και από τους άλλους. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Θέλει ένα γόρι να βάλει το στριγκάκι του. Ποιος κύριε του το απαγορεύει, γιατί να το πει την κοιτάγκα. Θέλει απλώς να βάλει. Υπάρχει ένα παράπονο. Γιατί μπορεί να βάλει ένα ωραίο string μπέζ, αν φορέσει άσπρη παντελόνα. Καλοκαίρι είναι. Σημασία, και δεν θέλει να διαγράφεται το σόβρακο, βρε αδερφέ. Ναι, ρε παιδί μου, βάλει με τη σόβρακο φανέλα. Ή τέλος πάντων πάει και μένει στο σπίτι της φίλης του. Δεν έχει σόβρακο να αλλάξει. Αν βάλει την κοιλότητα, ρε παιδί μου, να πάει έτσι σεβράκο το. Κομάντο, κομάντο, κομάντο. Αυτό είναι, διαμαρτύρε. Να σου πω, διαμαρτύρε το Δημήτρη. Τι θέλει. Θέλει να μας πει κάτι. Ο Ανέστης. Ναι, πάλι. Ναι, ναι. Πάλι. Διαμαρτύρεται. Έχει πάθει... Δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ με την μνημόνη που έχει πάθει με την Αθηνά Αθήνη, πώς τη λένε. Πανδώρα. Αθηνά Πανδώρα Αθηνά, τη λένε. Αθηνά Πανδώρα, που βρίσκεσαι τώρα. Δημητράκη μου, δεν είχαμε σήμερα βίντεο. Θέλω τα ρούχα να βγάλω, την φούστα να βάλω, να έρθω να σε πάρω. Δεν είχαμε βίντεο, Δημήτρη, Αθηνά Πανδώρα. Θα πάνε στην Πάρο. Αφού είσαι από την Αίγινα. Θα πάει στην Πάρο. Γιατί δεν την πας στην Αίγινα που είναι κοιμάνας. Διαμαρτυρότανε ότι η Αθήνα Πανδώρα δεν είχε βίντεο σήμερα και μου κλάφτηκε και του λέω, άντε βγεις και πες της ένα τραγούδι. Παιδί μου, είσαι live ή βάζεις τίποτα γραμμένο. Μίλα. Για πες. Δεν έχει να μιλήσει μικρόφωνο. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα να δεις έναν άλλον. Μια απορία τηλεοπτική. Ναι. Στο... Α, ναι. Όπου είναι πολύ περίεργη. Και δηλαδή, περίεργη... πόση ώρα τη ρωτάει τι τη είναι ρωτάει το βίντεο. Ρωτάει και μάλιστα η ερώτησή του ακούγεται στο μικρόφωνο. Σε κάπως... να κάνεις τα αυτή. Ναι, ναι, ακούς. Πρέπει να κλείσουμε με πάρα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Όπως πάντα. Τι θα έλεγες λοιπόν να βάλουμε το... Ε. Α, καλό είναι, ωραία. Καλό είναι, καλό είναι. Λοιπόν, τι ήταν αυτό? Είπε μυστικό και για λες και τι. Δεν ήταν, σαν να είχε παγωτό από πίσω. Ένα ντόμπερμαν, ας πούμε, να ήταν εδώ πέρα και να της έκλειφε ταυτή. Δεν ξέρω. Για δείτε το πάλι. Εγώ πάντως το βρίσκω. Γιατί δεν άκουσα εγώ ερώτηση. Δηλαδή, μπορεί έτσι όπως σκύβει να έχει ένα παγωτό από πίσω. Πύραυλο. Πύραυλο τώρα που καλοκαίρι. Άσπρο μ' αρέσει, όχι σοκολατένιο. Και κάνω και μια μικρή τρυπούλα από κάτω. Μου μένει στεγνό μόνο το μπισκότο και δεν μ' αρέσει. Στεγνό είναι ωραίο το μπισκότο. Έλα εσύ. Γιατί πώς το πίνεις από μέσα. Εγώ έτσι λίγο χράτσι και μπισκότο. Μετά τα αφήνει το μπισκότο που έχει λίγη επικάλυψη από το παγωτό που έχει λιώσει. Πασκάλα. Ναι, ναι. Πρέπει να κλείσουμε με πάρα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Όπως πάντα. Τι θα έλεγες λοιπόν να βάλουμε το... Να είναι παγωτό. Το έφαγε. Πολύ ώρα. Πολύ ώρα την πιπηλάει. Την πιπηλάει κανονικά. Λοιπόν. Πάμε σε ένα κορίτσι που έχει αγωνία, ρε παιδί μου. Γιατί ο καθένας έχει τις ανασφάλειές του, αλλά και αυτή πάλι μετά το λύγει το θέμα. Καμία ανασφάλεια. Καμία ανασφάλεια. Αναρωτήθηκε και είπε, όχι, δεν συμβαίνει. Κάποια στιγμή μου ήρθε ένας φόβος. Μήπως και δεν πάει καλά η εκπομπή μου. Σκέφτομαι. Γιατί μου ήρθε αυτός ο φόβος? Υπάρχει περίπτωση να συμβεί? Όχι, βέβαια. Καλά, τι κάτι χαζά που μου περνάνε από το μυαλό. Δεν πάει καλά. Αποκλείεται. Σε παρακαλώ. Να σας πω. Θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν πράγματα που αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Εκτός από αυτό. Εκτός από αυτό. 2011. Ο Κώστας Σόμερ πάει σε μια εκπομπή και λέει μια απίθανη ιστορία. Τώρα, πριν ένα μήνα περίπου, πήγα για μια δουλειά στη Βαρκελόνη και ήμουν στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και πήγα ένα σπρεσάκι. Και απέναντι φτάνει μια πτήση και βγαίνει ένα συνδέσμο και μου κάνει «Ω,
Αγιο Κώστα Σαμέ. Έλα, κάνει πλάκα τώρα. Λέω, πλάκα μου κάνει, λέω άνθρωπο. Τον κοιτάω και κοιτάω να δω πας είναι κανένα φιλαράκι μου κοντά και μου κάνει πλάκα. Κοιτάω τίποτα. Βγαίνει μια Ινδία από πίσω του. Oh, we love your show. Ήταν πολύ χαριτωμένη. Πολύ χαριτωμένη. Το 2011. Το 2012 πάει σε μια άλλη εκπομπή. Και τι λέει. Και όπως κάθομαι βγαίνει ένα συνδός και μου κάνει «Ω, Mr. Summer». Και κάνω όπως κάθομαι έτσι, κοιτάω γύρω-γύρω, μήπως κάποιος στην παραγωγή έχει μπει μέσα κάτι και μου κάνει πλάκα, ναι. Βγαίνει μια Ινδία από πίσω. «Oh, we love your show». Πέτυχε. Πέτυχε. Και χτες που πήγε στα Kardashians, είπε μια ιστορία. Ποια ιστορία είναι από Summer. Και έχω φτάσει νωρίς ένα υπέροχο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης. Κάθομαι εκεί, πήρα ένα καφέ και απέναντι ανοίγει ένα gate που ερχόντουσαν μια πτήση από Ινδία τέλος πάντων. Ανοίγει εκεί πέρα, βγαίνει ένα συνδός και βγαίνει. Oh, Κώστα Σόμερ. Λέω πλάκα μου κάνει αυτό. Κάποιο δικό μου, είχα να ραντεβού με κάποιου ανθρώπου εκεί πέρα που θα μπορούσαν να έχουν τέτοιε διασυνδέσει. Λέω κάποιο μου κάνει πλάκα, ναι, ναι, του λέω εγώ. Βγαίνει και μια Ινδία από πίσω. Oh, we love your show. Δηλαδή, πάρα πολύ να ωραία μην ιστορία. Έχει αλλάξει. Έχει ένα καιρό το 13 που δεν την είπε κάπου. Το 13 δεν την είπε. Πάντως, ο Σόμερ αλλάζει, τον βλέπει από εκπομπή σε εκπομπή να έχει αλλάξει. Και η ιστορία μένει έχει ίδια. Έχει καταγραφεί στο μυαλό είναι του. Είναι σαν την ιστορία ακριβώς του Βουτσά. Του Βουτσά. Με τη διαδρομή του πείτε άντρα. Πείτε μου, θυμάστε ή θα αρχίσει να τη λέει πάλι ο κύριος Κώστας. Ποια είναι η διαδρομή του άντρα. Μαλακάσα ξεκινάει. Έλα εδώ έχω τον καλό. Πού πάει μετά. Καβάλα. Γλυφάδα. Όχι, Γλυφάδα είναι πιο μεγάλος. Μετά πάει Καβάλα. Γλυφάδα. Δράμα. Δράμα. Και Κυπαρισία. Κυπαρισία. Εντάξει. Κύριε Κώστα, το ξέρουν τα αγόρια, μην το ξαναπείτε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα... Α, λοιπόν, πάμε στο κουιζάκι μας το χθεσινό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ για να δούμε αυτή τη σκέντη Μαντζόνα. Είναι έντεχνη Μαντζόνα. Για άτσι Μαντζόνα. Έτσι, μπράβο. Μαντζόνα, Μαντζόνα, Μαντζόνα. Καινούριο θέλω όμως τώρα. Έλα. Τι μου έχεις. Το παιδάκι ποιο είναι. Ελληνίδα. Άντε ρε. Ελληνίδα, ε. Αλήθεια. Καλά, εντάξει, δεν θα την αναγνωρίσετε, παιδιά, εκτός αν έχετε δει κάπου τη φωτογραφία. Ναι. Ε. Να πούμε ότι είναι τραγουδίστρια. Εκεί τα μάτια, εκεί το στοματάκι. Πολύ ωραίο κορίτσι. Που μου λέει το pakistar.gr, φυσικά. Και θέλω να πάμε στο δώρο μας. Που σήμερα, παιδιά μου, σας έχω μία εξαιρετική τηλεόραση Samsung LED 32 inches, άσπρη. Είναι εξαιρετικά κομψή. Φυσικά με όλα τα μπλιμπλίκια που θέλετε. Και σας δίνω και ένα home cinema της Samsung επίσης για να βλέπετε Blu-ray, να ακούγετε πάρα πολύ καλά τον ήχο που θέλετε να ακούτε κτλ. Κτλ. Το πακετάκι αυτό έρχεται σε σένα. Εάν πάρεις τηλέφωνο στο 1-47-48, πληκτρολογήσεις γρήγορα-γρήγορα και είσαι ο καλύτερος. Έτσι, ο πιο γρήγορος. Πάμε λοιπόν τώρα σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά έχουμε να ερωτηθούμε στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο. Ποια παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι έχει μείνει δύο φορές έγκυος από τον άντρα της πριν παντρευτούν, αλλά δεν του το είπε για να μην το θεωρήσει ότι θα τον τυλίξει. Από ντροπή. Πολύ εργό. Ωραία. Λοιπόν, επίσης υπάρχει μια κυρία η οποία φωτογραφήθηκε για το Playboy και τα λεφτά που πήρε αγόρασε βενζινάδικο. Νοικοκυρά! Ναι, σου λέει επίσης, το έκανα, αλλά. Ποιο διάσημο ερωτήλο είναι τόσο γκαντέμι που με όποια τα φτιάξει την καταστρέφει. Αχ, παιδιά, αυτό δεν είναι ωραίο Έλληνα, είναι. Δεν ξέρω. Α, εντάξει, γιατί άμα είναι Έλληνα, του χαλάμε τη ζωή μετά, δεν θα πηγαίνει καμία μαζί του. Έλα, ρε, σημαίνει. Δεν μ' αρέσει να λέμε για του ανθρώπου. Σωστό και γιατί αυτό. Γιατί αν πει έπαθει τίποτα ο Μητσοτάκης. Ω, καλέ. Όχι. Επίσης, υπάρχει ένα παρουσιαστή, ο οποίο πήγε να αγοράσει ένα βιβλίο. Να αγοράσει βιβλία και του λέει η κυρία η βιβλιοπόλησα. Να σου πω, κουκλέ, σου χαρίζω τα βιβλία, εάν δεχτεί να σε αρμέξω. Έτσι λέει εδώ. Δεν τρέπεσαι. Εγώ δεν. Είσαι πατέρας. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά λέω. Δεν τρέπεσαι. Ότι... Έτσι λέει εδώ. Εντάξει, το λέγαμε για τη μάσκα, αλλά είναι δυνατόν να το έχουμε θέμα. Ξέρω ότι πήγε μια βιβλιοπόληση και του είπε. Δεν τρέπεσαι. Υπάρχει μια κυρία που την αποκολλούν μέσα στη μούρη της Λαϊκιάς. Αυτό δεν με πειράζει. Αυτό με τον αρμέξι μου κάνει εντύπωση. Τράπηκες που το έπεσε. Αφού τα λένε άλλοι, δεν τα λέω εγώ. Και θα έρθει και η Άντζελα Δημητρίου. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση, παρακαλώ πολύ. Κάνω καμπάκ, καμπάκ στον έρωτα σου. Σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Κάνω καμπάκ, καμπάκ και στο δηλωνώ. Αν με πληγώσεις, επί τόπου σε τελειώνω.
Κυρίες και κύριοι, ορίστε το μοντέλο Μαρία. Χειροκροτήστε το. Χειροκροτήστε το μοντέλο Μαρία. Έλα. Δώσε, μπράβο, μπράβο. Τι όμορφο που είσαι. Κοίτα και τα παπούτσια. Να, τι καλή. Να σου πω, αυτή η ζώνη δεν είναι βαριά. Τι έχει πάνω. Με έδωσα. Κάτι, ναι, κάτι. Δεν το είδα καλά. Γιατί είναι εκεί που δεν μπορώ να σκύψω. Σαν Ερμής. Όχι, γιατί έχει δελφίνια, οπότε πρέπει να είναι κάποια γοργόνα. Ο Αριονάς. Όχι ρε, άντρα το λες. Τι γοργόνα με κοντά μου, τι τη λες αυτή η γυναίκα. Τη λυμπίζεσαι. Όχι. Η Βασίλισσα. Εντάξει, πιο γυναικεία μορφή μου. Πάμε στην εκπομπή μας, το ήδη Τζένι Μπότσι το σύνολο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλα. Φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη, ε. Ναι. Πάμε να δούμε το quiz μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κουιζάκι. Για δείτε, παρακαλώ. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι το μικρό που το κρατάει ο μπαμπάς του. Αγκαλίτσα. Αν πουλάει παπάκιστάρ.gr και δείτε και το υπέροχο δώρο μας. Είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλετε να δείτε το δώρο. Ναι, ένα το μόνο δώρο λοιπόν είναι αυτή η 30R, η Samsung εξαιρετική. Και βέβαια μαζί με αυτήν δεν το δίνουμε απλά. Απλώς δίνουμε και το home cinema για να μπορείτε να ακούτε και να βλέπετε DVD τα πάντα σε πολύ ωραία ποιότητα. Ωραία, πάμε ένα πρώτο γύρο τώρα γρήγορα. Το τέλο, το τέλο! Το τέλο πολύ! Λοιπόν, yeah. Έλα παιδιά μου, συγγνώμη σήμερα είμαι τι λίγο. Έχεις? Έχω λυκόπιασμα και θα γυρνάω λίγο σαν το. Κοιμήθηκα στραβά, Φώτη μου, τι να κάνω. Και σε βάραγε και ο ήλιος. Πού να με βρήκα, λέει ο ήλιος και ο αέρας και τα γυάζει. Δεν έχω πάθει ψήξη. Λυκόπιασμα έχω πάθει από εδώ, είναι όλη μου πλευρά. Πόσο στραβά, δηλαδή πώς. Και έχει πάθει. Τώρα θα μα νιάξει να μην μα νιάξει. Τόσα θέματα έχουμε. Έλα, πες, έλα Μαρία μου, έχουμε πάρα πολλά θέματα, παιδιά μου. Και μπορώ να σας πω ότι με αυτό το θέμα, ειλικρινά, σοκαρίστηκα ακόμα και εγώ ίδιος. Γιατί ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι όταν ας πούμε ένα, πώς θα το πω τώρα, ένα πρόσωπο έχει διαγράψει κάποια χιλιόμετρα, ας πούμε, γενικά στη showbiz, στην ελληνική, ναι. Έχει δώσει κάμπο σε συνεντεύξεις, τα ξέρεις όλα γι' αυτό το πρόσωπο. Φυσικά. Μαρία, και όχι να σου πω. Και αποκάλυψε κάτι που δεν το ξέρω. Παιδιά, κάτι το οποίο μπορώ να σας πω ότι το ακούω πρώτη φορά γενικότερα να το αποκαλύπτει Ελληνίδα κυρία, Ελληνίδα παρουσιάστρια. Τι λέει. Είπε λοιπόν συγκεκριμένα αυτή η κυρία, καλά, η οποία μπορώ να αποκαλύψω ότι έχει κάνει γάμο στη ζωή της, ότι είχε μείνει δύο φορές έγκυος, παιδιά μου, με τον άντρα της, τον οποίο τελικά παντρεύτηκε, προτού δηλαδή παντρευτούν, αλλά δεν του το αποκάλυψε, παραπροτίμησε να κάνει άμβλωση. Γιατί σου λέει, μην νομίζει τώρα ότι εγώ θέλω να τον τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί και να του κάνω, ξέρεις, διάφορα. Άκου τώρα εσύ τι κράταγε να πει τόσα χρόνια. Έλα, πες και το πε τώρα. Βέμα. Έλα, έλα, Μαρία πάμε. Μου, είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Είναι και λίγο στραβό από ό,τι βλέπω το κεφάλι μου. Έχει μείνει λίγο σαν ένα περίεργο σήμερα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ποια λοιπόν παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι έχει μείνει δυο φορές έγκυος από τον άντρα της πριν παντρευτούν, αλλά δεν του το είπε για να μην θεωρήσει ότι θα το τυλίξει. Φώτης! Είδες η προετοιμασία τι ήταν, η προετοιμασία ή το medium, δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Αγαπημένε Φώτη, για σένα, Αλφα, είναι η Φεή Σκορδά, που κιόλας δεν ξέρω αν το ξέρεις, είναι στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Κοντοζυγώνει η ώρα που θα γεννήσει το Δημητράκι της. Πόσο είναι. Έχει τρεις μήνες ακόμα, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Β' η Τζένι Μπαλατσινού που έχει κάνει τρία παιδιά με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Γ' η Τατιάνα Στεφανίδου που έχει δύο παιδιά με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Η Δ' η Ελένη Μενεγάκη που έχει τρία παιδιά με τον Γιάννη Λάτσιο. Καρπερές όλες και καρπερή η σύζυγή τους. Τέσσερα. Άμα μιλάς. Η ίδια το είπε. Α, δεν μπορώ να πω, εγώ έχω την πληροφορία. Άρχισε την πληροφορία. Μπορεί να το είπε και ο άντρας, μπορεί να το είπε και η Σταμάτη, μπορεί να το είπε και η Σκουτσιμπόλης. Δεν ξέρω, θα πω στην τύχη, παιδιά. Ποια. Δεν το ξέρω και δεν μου πάει και το μυαλό και μου φαίνεται και λίγο, ξέρεις, περίεργο να έχει υποθεί. Είναι από αυτά που λέμε πληροφορία που την ακούς πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Γενικά από Ελληνίδα παρουσιάστρια. Η ίδια τότε. Πες το, Χριστιανέ. Δέλτα. Καλό μου, έλα, το είπε η ίδια, Φώτη. Το είπε η ίδια και εγώ πραγματικά το έβαλα δύο φορές να τα ακούσω γιατί δεν πίστευα στα αυτιά μου. Γιατί η πληροφορία αυτή είναι κάτι, ρε παιδί μου, που θεωρούσα ότι το κρατάει κάποιος για τον εαυτό του. Και, το, και το είπε μπροστά στον Πέτρο τον Κωστόπουλο, ο οποίος. Γιατί ο Πέτρος στον αέρα το έμαθε. Τι είναι. Δεν τη λέτε, βρε παιδιά. Παιδιά μου, το ήξερε ο άνθρωπος. Απλά η Τζέννη το αποκάλυψε αυτή την πληροφορία στον αέρα. Και ο ίδιος ότι θα το έλεγε. Ναι, αλλά υπάρχει τεράστιο παρασκήνιο και θέλω να το δείτε όπως, παιδιά μου, θέλω να δείτε.
ποιος είναι αυτός ο παρουσιαστής που τα έχει βάλει με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Γιατί με... Παιδιά, να σας πω, με το που ακούει το όνομα Κωνσταντίν, ούτε καν να, να τελειώσει, αρχίζει και βρίζει. Α, ξέρω ποιος είναι. Και να θα σου πω, Γιώργη μου, τον έπιασε τον, για να τον κάνουν ακόμα πιο έξαλλο, του είπε η συμπαρουσιάστρια του ότι άμα θες να ξέρεις, αυτή είναι πιο μεγάλη σταρά από σένα. Έτσι του είπε. Καταλαβαίνε τι έχει. Την ώρα που είπε Κωνσταντίν. Έτσι όπως το λες, ναι. Έχει γίνει χαμός. Και βέβαια θα αποκαλύψουμε και ποια βεβαίως είναι αυτή η σούπερ διάσημη hot καυτή Ελληνίδα, η οποία φωτογραφήθηκε γυμνή για πολύ γνωστό ανδρικό περιοδικό και εισέπραξε τέτοιο παραδάκι που πήρε ένα ολόκληρο βενζινάδικο. Αυτή την ξέρω. Την ξέρεις, ναι. Έχεις πάει στο βενζινάδικο. Όχι, αλλά έχω την πάει έχω εγώ. Δει στο Βασιλόπουλο, και στο σούπερ μάρκετ. Και ήταν τόσο βαμμένη όσο βγαίνει στην τηλεόραση. Μου έκανε εντύπωση. Είδες. Σαν να βγαίνει για βενζινάδικο. Oh. Και στο βενζινάδικο, έτσι, έτσι πάει. Ναι, εγώ θυμάμαι ότι είχαμε κάνει ένα βίντεο στο Κάτσε Καλά στο βενζινάδικο. Εγώ καλή το έχω κάνει. Εσύ τι λες τώρα, ναι, σε παρακαλώ. Άντε, πάμε. Η Τζένι Παλατσινού σήμερα έκανε μία αποκάλυψη που θα συζητηθεί. Επειδή είσαι μία μαμά ευτυχής και μία γυναίκα ευτυχής, γιατί κατάφερες να φέρεις στον κόσμο τρία παιδιά. Βέβαια. Σου έχει τύχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σου έχει τύχει τέτοια εμπειρία. Και αν σου τύχει να θα την έλεγες σε άλλες γυναίκες. Όχι, δεν έχω αποβάλει, αλλά πριν παντρευτώ, με δικιά μου θέληση είχα ρίξει δύο παιδιά. Ναι. Ας πούμε, φοβήθηκες όμως μετά αυτό, αν θα μπορέσεις ξανά να μην είσαι ίδιος. Δεν φοβηθήκατε μετά, δεν μου το είπε. Το μόνο που δεν τη συγχωρώ, δεν μου το είπε καν. Πήγε μόλι. Μην νομίζει ότι θα μου φορτωθεί. Δεν ήθελες να το πεις. Όχι. Φοβόσαι όλες, όλες. Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε ότι απέβαλε δύο φορές. Με το που το έμαθε αυτό η Σάσα, έβγαλε το συμπέρασμα ότι με το Λάτσιο έπεφτε πολύ σεξ. Και μείνει πέντε φορές έγκυος από το Γιάννη Λάτσιο, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Φουλ σεξ. Εντάξει. Δεν είναι θέμα ποσότητας. Εντάξει, να πούμε και κάτι θετικό, ρε παιδιά, μην μου τα... Και πόσο καρπερός είναι ο πατέρας, καταλαβαίνεις. Να μην είσαι αισιόδοξο, εντάξει. Αισιόδοξο, κάνουμε και πλάκα. Ότι έπεφτε φουλ σεξ με το Λάτσιο, αυτό κατάλαβα εγώ. Το άσχημο είναι για τις γυναίκες, μετά δεν μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να μην έπεφτε φουλ, αυτό σου λέω. Μπορεί να πέφτε λίγες φορές, αλλά δεν τα καρπερός. Ουσιαστικό. Δεν νομίζω. Καλά. Να βρεις και το στόχο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά όταν η Σάσα θέλησε να μιλήσει στο πρωινό για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, έγινε χαμός. Με ποια λογική επιλέγετε να την παίζετε? Να ρωτήσω. Τώρα είναι γραφικό αυτό που κάνεις, ρε Γιώργο. Να ρωτήσω. Ναι, τι, να ρωτήσω. Ναι. Γραφική εσύ και φαίνεσαι. Ναι, καλά, εντάξει. Να ρωτήσω. Μη συνεχίζω την ρητό. Έχει πετύχει στη δουλειά της? Και την έχει πετύχει, βεβαίως. Πού? Πώς δεν έχει πετύχει. Ούτε δύο χρόνια έχει κλείσει. Λέει, είναι παντού εξώφυλλο. Κάνει καμιά εκπομπή με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν πειράζει, προσπαθεί η κοπέλα. Αρχή είναι. Γιατί στην αρχή η Ελένη είχε επιτυχία. Στην αρχή η Ελένη είχε επιτυχία. Βέβαια, είναι 17 χρόνια, 18 χρόνια. Τώρα ξεκινάει η κοπελίτσα. Δεν είσαι με μόνο αυτό που κάνω μεγάλη επιτυχία. Να σου πω, εγώ το αλλάζω και θα τη στηρίζω την Ελένη. Η Κωνσταντίνα, συγγνώμη. Γιατί ορίστε. Ωραία παιδιά. Να σα πω κάτι, μετά πήγε και κατούρισε κιόλα. Είμαστε έξω από το τουαλέτα, δούμε πόση ώρα κατούρισε. Και όσο φούντωνε η συζήτηση, τόσο φούντωνε και ο Λιάγκας. Και η Μενεγάκη, γιατί κάθε μέρα με Μενεγάκη να παίζουμε δηλαδή. Γιατί η Μενεγάκη έχει καταγράψει μια πορεία σαν σάμα. Πρόλαβε, η Λιάγκη τώρα ξεκινάει η κοπελίτσα. Και είναι στάρι, τι να κάνουμε τώρα. Και άλλη στάρι είναι μετά δύο χρόνια. Δεν είναι στάρι μέχρι τώρα. Κάνει λάθος. Πιο πολλά εξώφυλλα από σένα κάνει. Μα σήμερα φωνάς πιο πολύ από όλες τις μέρες. Είναι πιο σαρά από μένα Σπυρόπουλου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάνει και πολλά εξώφυλλα. Ωραία, την πάρει ο αντένα του χρόνου, κάνει εδώ στο θέσιο εκπομπή. Κάνει πιο πολλά. Να κάνει και το voice. Άσε ρε. Γιατί δεν καταλαβαίνω τόσο τέτοιο πρωί που τη στηρίζει. Τι άλλαξε και δεν τη στηρίζει τώρα. Ωραία, είναι πιο σαρά από μένα Σπυρόπουλου. Δεν είπα αυτό. Εγώ δεν είμαι σταρ καταρχήν. Εγώ είμαι δημοσιογράφο. Κωνσταντινούλα, καλημέρα! Εγώ στο λέω, το αλλάζω, θα τη στηρίζω γιατί και του χρόνου δεν ξέρει τι γίνεται. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, η Ισμήνη Καλέση αποκάλυψε στα Kardashians ότι πληρώθηκε τόσο καλά για τη γυμνή φωτογράφηση που είχε κάνει που αγόρασε βενζινάδικο. Τώρα μιλάς για το Playboy, εσύ. Ναι, ξέρω. Ναι. Γιατί αυτό ήταν η σκανδαλιστική, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Ποτέ δεν είχα πει ότι. Τι το έκανα αυτό, Παναγία μου, δεν το ήθελα. Δεν το μετάνιωσα. Ούτε τώρα το έχεις μετανιώσει. Αστειεύεσαι. Καταρχήν είχα πληρωθεί πολύ. Ενώ τώρα το κάνουν τσάμπα. Από αυτό και άλλη μια διαφήμιση που προέκυψε από αυτό, έκανα μια ιδιοκτησία που με κρατάει. Τι έχεις? Έχω μια εταιρεία καυσίμων και λειτουργεί και ως πρατήριο. Μπράβο! Οικονόμα! Παιδί μου, μπράβο τι! Οικονόμα! Ναι, εμένα μ' αρέσει. Όταν παίρνεις λεφτά μαζεμένα, παίζεται κάπου. Θα πάμε ταξίδια. Έτσι, παιδιά. Καλά και τα ταξίδια, ωραία. Ωραία είναι. Αύριο μεθαύριο, λες τι ζήσαμε. Αλλά το έκανε το βενζινάδικο. Σούπερ, και τώρα ζει από αυτό σου, λέει, ωραιότατα. Λοιπόν, και έτσι θέλω εγώ να είμαστε όλες. Σακύρα, ναι, ίδια. Καλή, τι πράγμα είναι αυτό σήμερα. Σήμερα είσαι πολύ Σακύρα. Το έχω κάνει επίτηδες, θα σας εξηγήσω αργότερα. Παιδιά, θα πρέπει να είμαστε όλες φεμινίστριες, το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ναι, θα μαζεύουμε τα λεφτά μας, θα ανοίγουμε πρατήρια. Το πολύ πολύ, αν μείνουμε έγκυες, θα κάνουμε όλα μόνες
μας αν χρειαστεί. Διότι δηλαδή... είναι μερικοί σύζυγοι. Ναι. Μερικοί σύζυγοι. Α, καλή ώρα η Σακύρα. Είναι μερικοί σύζυγοι οι οποίοι δεν σε πάνε ούτε μέχρι το μαιευτήριο γιατί κάνουν δουλειά. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, έχω εγώ τέτοιον. Έχει τύχει σε διάσημη να γεννάει και ο άντρας να μην την πάρει στο μαιευτήριο. Ναι, γιατί είχε μια δουλειά. Αρνήθηκε προ στιγμή να την πάρει. Για τη δουλειά σπουδαία. Εγώ ξέρω είχε τη δουλειά του. Μας βλέπει τώρα και η θεία μου χαρά και ο Ανδρέας στείλουμε δουλειά που όταν γέναγε. Περίμενε την κόρη και είχε βάλει τα τσάμικα και τα κλαρίνα. Τίγκα. Δεν την πήγαινε στο μέλλον. Λάγκα καρά. Γελεντιάμε τώρα. Πώς θα τη γέναγε άμα δεν την πήγαινε. Ναι, αλλά ήθελε πρώτα να βάλει τα τσάμικα. Πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε τα νταούλια. Γι' αυτό σας λέω όλα μόνες μας. Πάμε στην ερώτηση. Λοιπόν, πάμε. Ποιος τραγουδιστής αρνήθηκε να πάει τη γυναίκα του στο μεευτήριο που της είχαν σπάσει τα νερά επειδή έγραφε ένα τραγούδι. Δεν έπιασε. Πολύ καθαρό, πολύ καθαρό. Μαρία μου, τα χαζά που κάνεις δεν καταλαβαίνω. Γιατί πριν έπιασε. Και χωρίς βιταμίνη ή έχεις... πήρα κι εγώ σήμερα βιταμίνες. Πήρα πολύ σπουδές. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι δικές μου είναι καλύτερες. Δεν ξέρω. Για να δω. Πάμε λοιπόν στις επιλογές. Έχω Νίκο Κουρκούλη, Χάρη Βαρθακούρη, Σταμάτη Γονίδη και Γιώργο Τσαλίκη. Ποιος ήταν αυτός που έγραφε το τραγούδι? Δύσκολο. Έγραφε τραγούδι την ώρα της... Η άλλη ήταν έτοιμη. Όχι, δύσκολο καλέ. Ναι, τα άκουσα μια φορά που τα δοκίμασε. Αυτός που τα δοκίμασε τα νερά και τη λέει, έλα τώρα κάτσε περίμενε. Κουρκούλης. Εύκολο, εύκολο, εύκολο. Γιατί το θέμα κουρκούλι το έχουμε μελετήσει. Ένα κουρκούλι μελετημένη. Τη βάφτιση είχατε κάνει εσείς. Και τη βάφτιση. Όλο το κουρκουλός όπου τα αγαπάμε και την Κέλλη και τον παπά και το παιδί. Με την πιπίλα τη βάση στο τρέιλερ, υπέροχο. Έχετε τρυφήσει λοιπόν στο ζήτημα. Υπερπαραγωγή ήταν η βάφτιση του. Δεν το έχεις δει. Δεν το είχα δει. Ήμουν τότε με την αδερφή μου έξω στα εξωτερικά. Τι να κάνεις. Λοιπόν, αλλά πλην τούτου σας έχω πολύ ωραίες απορίες της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, μιας και την αναφέραμε, η οποία κοπελίτσα έχει ωραίες απορίες. Που όλοι μας τις έχουμε εδώ τώρα, γιατί να τις έχουμε σε αυτή την ηλικία ή πιο μικρή. Σε αυτή τη ζωή, αναρωτιόμαστε, είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Όχι, λέω, ρωτώ. Έχω αυτό. Μην τρέπεσαι να ρωτάς. Σωστά. Ρωτώ, ναι. Δέσπα στην πόλη. Αρέσει στη Βίκυ Παγιατάκη το χειροφύλλημα, φύλαμε εσύ. Όχι. Φύλαμε. Δεν της αρέσει. Δεν ξέρω, θα μάθουμε, δεν μπορώ να σας πω. Άλλο, τι σχέση έχει η Σοφία Βόσου με τον Google? Η Σοφία Βόσου με τον Google. Καμία. Τι λέτε, πώς γράφετε το Google, αν βγάλεις τα δύο όμικρον και βάλεις κάτι άλλο. Αυτό το πλήθεια. Τα τέτοια της Σοφίας βάζω. Θα το δείτε. Α, θα το δούμε. Α, τις μπάλες της Σοφίας. Μάλιστα. Και ποια μεγάλη ντίβα παλιά του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του τραγουδιού, είπε ότι κλαίνε, πάει η νεολαία, εκεί που παίζει, κλαίνε και της φυλάνε τα χέρια. Α, μωρέ, τα καημένα τα παιδιά με ναι, ναι, ναι. Έχω πάει και την έχω δει, πήγα κι εγώ. Και τις φίλες τα χέρια. Ναι, και όλοι οι φίλοι. Θα δίνει τα χέρια της, θα τα φιλήσεις. Βέβαια, τα δύο έχει, έτσι. Και τα χέρια της και έχει και μια ποδάρα με βρική κάτω. Και τις φιλάνε και τα πόδια. Ω, ζωζό, μωρέ. Έχεις φιλήσει χέρι ζωζός. Όχι, ποτέ. Ευτυχώς. Πάμε όλα αυτά μαζί να τα δείτε. Τρόμαξε. Θα δούμε σήμερα, θα δούμε την πρώτη Ελληνίδα τραγουδίστρια που αποτέλεσε έμπνευση για το νέο σήμα της Google. Ναι. Μήπως θα δούμε και ποιες Ελληνίδες χειροφυλά ο κόσμος για να δείξει τη λατρεία του. Ναι. Επάμεντε, τι καθόμαστε. Βρε πάτε καλά μογκόλοι, τόσο κομμογκόλοι είσαι αυτό όλοι. Because your body. Μετά τη σεξι συνύπαρξη του Ρίκι Μάρτιν και της Τζένιφερ Λόπεζ για το Αντρεναλίνα, στο βίντεο του οποίου κανείς δεν θυμάται λόγια και μουσική, ο Λατίνος Ένρικε Μαρτίν Μοράλες, όπως τον φωνάζει και η γιαγιά, βγήκε στον μπαλκόνι του ξενοδοχείου που έμενε στο Ρίο με το μποξεράκι και λίγο έλειψε να φανεί η περηφάνεια του. Καλά, και να φαινόταν θολό θα στο έδειχνα, μη γέρνεις. Λέρα, πάντα ήσουν αλέρα, πάντα. Με στην καλή χαρά ο Φάρελ, με στην καλή χαρά και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, που δε μία σχέση έπρεπε να τα συνδέσω. Από την πολύ χαρά του όμως το κορίτσι έχει μια μικρή αδυναμία κατανόησης. Γιατί φέτος είναι σταγίγματα. Τόσο της μόδας η μαύρη. Η κουζίνα και η γυναίκα θα είναι χέρι κλασικά έτσι αυτό εδώ. Και το κοντόπουλο. Το κοντόπουλο γιατί. Πάμε να κάνουμε γυμναστική. Φύγαμε! Γιατί η γυμναστική πρέπει να γίνεται το πρωί ή το βράδυ. Το ξύπνημα της άνοιξης. Θα αρχίσουν οι μελισσούλες να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά να κάνουν. Οπότε και εμείς κάνουμε αυτό που κάνουν οι μελισσούλες. Σήμερα στην εκπομπή. Θα ζευγαρώσουμε. Ο ξινός τραχανάς είναι υγιεινός. Είναι νηστίσιμος. Τα τυριά απαγορεύονται στην νηστεία. Τα τυριά απαγορεύονται. Γι' αυτό και... Τι θα κάνεις άραγε αν σπάσουν τα νερά της γυναίκας σου? Την απάντηση έχει ο Νίκος Κουρκούλης, τηρώντας πάντα σειρά προτεραιότητας στις ανάγκες του. Όταν έσπασαν τα νερά, ναι. Σκέλης,
Εσύ άργησες να την πας στο μευτήριο. Εκείνη το βράδυ έγραφα ένα τραγούδι καταρχήν. Πήγα να το συνεχίσω, έγινε αυτό το συμβάν. Και σου χάλασε την έμπνευση. Αλλά ήταν, ξέρεις, όχι, δεν μου χάλασε την έμπνευση. Εγώ συνέχισα ίσα-ίσα. Και λέω να την πω ένα λεπτό να το τελειώσω. Γιατί. Έχεις την απορία αν στις γυναίκες αρέσει το χειροφύλημα? Η Παγιάτο έχει την απάντηση. Σου αρέσει το χειροφύλημα? Μπράβο. Το θεωρείς παλιακό ή σε όλες τις γυναίκες αρέσει και ας μην το παραδέχονται. Σε πρόλαβε άλλο. Μπράβο τότε. Που το κάνει καλό. Σύγεις και το χέρι. Και αν η Παγιάτο τσουτσουρώνει με το χειροφύλημα, η αυτού μεγαλειότητα Ζωζό για άλλη μια φορά ξεπερνά τον πύχη και τα τείχη. Κάντε άκρη να περάσει, κάντε πέρα να διαβεί. Μπαίνει πολύ νεολαία, με έχει εντυπωσιάσει αυτό το πράγμα. Και νεολαία που βλέπω έρχονται, καλά σε μένα εντάξει, έρχονται, κλαίνε, μου φιλάνε τα χέρια. Αρχικά είδαμε όλοι τον μπούστο της Σοφίας Βόσου στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Την απάντηση για το αν είναι δικά της δίνει η ίδια. Ενώ η Τζέννη Μπαλατσίνου στη συνέχεια, στο πρωινό, δίνει και ένα μικρό tip για τα αλήθωρα. Θα καταλάβεις. Το ρώσο για το μπούστο της, το μπούστο της Eurovision, τι να κάνω, αγάπη μου, το έχω. Το έχω και είναι και αληθινό. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει και το άλλο, το μπορείς να τα ενώσεις και με ζελοτέιπ. Τι εννοείς? Τι είναι αυτό? Τι είναι, πώς το? Ναι, δηλαδή αυτό είναι λίγο αλήθωρα, μπορείς να βάλεις ζελοτέιπ και να το φέρεις λίγο πιο κοντά. Έχουμε όμως και συνέχεια, μιας και τα ατίθασα της Σοφίας έγιναν viral. Η Σοφία Βόσου είναι η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα μάλλον, συγγνώμη, η οποία το στήθος της έχει γίνει τα δύο στρογγυλάκια της Google. Δεν με νοιάζει καθόλου. Μετά την υπέροχη εμφάνιση Σοφίας Βόσου, πάμε να δούμε άλλες υπέροχες εμφανίσεις. Δεν ξέρω αν μπορούν να συγκριθούν, βέβαια. Βέβαια. Για λέγε. Για πάμε να δούμε Μαρία την πρώτη. Για λέγε. Για λέγε. Α, παιδιά. Τι, βαρετό. Γιατί. Δεν σ' αρέσει το φόρεμα? Όχι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το παπούτσι μου αρέσει. Καθόλου και πάρα πολύ ωραίο. Ναι, το καλτσόν εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή, παιδιά, με συγχωρείτε, το βρίσκω. Τι βρίσκει? Γιατί κάποιο να το. Δηλαδή, τα ξετέλνει υποκειμενικά. Αλλά μπαίνει σε ένα μαγαζί. Βλέπει ένα φόρεμα με ένα πριν, παίζει κάτι. Έχει και κάτι εδώ που είναι που δεν κατέ. Έχει ένα μήκο που δεν είναι ούτε μήνυμα. Είναι ένα ρομαντισμό. Εσύ γιατί ανακατεύεσαι? Γιατί φόρεσέ το. Λες, γιατί με μια γόβα που δεν είναι ούτε νιούτ, ούτε. Δηλαδή, τι κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τι. Μήπως την βρήκες στις εκτόσεις. Πολύ ωραίο. Για όχι. Πάρα πολύ ωραίο. Έλα, εντάξει. Για αυτό ωραίο. Γιατί. Ωραίο. Ωραία, αυτή η κοπέλα είναι η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, είναι η Βίκη Παπαδοπούλου, είναι η Χρήσπα, είναι η Άννα Πρέλεβη. Φοβάμαι κάτι. Τι. Ότι είναι μια ψηλή κοπέλα, πολύ όμορφη. Ναι, ναι. Που πραγματικά μερικές φορές φοράει λάθος ρούχα. Ενώ είναι τόσο όμορφη και έχει ωραίο σώμα. Ναι. Πώς τη λένε? Ποια είναι αυτή? Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Όχι, είναι η Βίκη Παπαδοπούλου. Κοίταξε. Και η Βίκη Παπαδοπούλου, πολύ ωραίο κορίτσι. Και λάθος. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έχει μεγαλύτερο μπούστο. Συγγνώμη. Μπορώ να επιχειρηματολογήσω. Κρατήστε τη φωτογραφία. Δείξτε αυτό το πρόσωπο το ωραίο θηλυκό που σε κάνει και να σε πηγαίνει και σε μια άλλη εποχή. Ωραίο. Πολύ ωραίο το πρόσωπο. Μέχρι εδώ αυτό το ρούχο. Μέχρι εδώ μ' αρέσει. Αυτό το ρούχο λοιπόν έτσι που σε πάει με τα. Με τις πέρλες της. Αν ήταν κάτω από το γόνατο ένα ωραίο θηλυκό φόρεμα. Εγώ. Αν θέλει να το κάνει στην Κρήτη. Το μήκο δεν αρέσει. Αν θέλει να βάλει μίνι, να βάλει ένα άλλο. Σωστό. Yeah. Ο συνδυασμό όλο. Δεν με έπεισε, δεν με έπεισε. Εμένα μόνο το καλσόν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Πήγαινε στο επόμενο. Κύριε, κύριε. Ματιάζε. Α, μάλιστα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Και το από πάνω το κολλιέ. Δεν είναι κολλιέ, είναι τη μπλούζα και στο λίγο. Κοίταξε, είναι μια απλή ωραία σίκελ εμφάνιση. Δεν έχει κάτι υπερβολικό. Κομψό είναι, ωραίο σώμα έχει, το παντελόνι. Το παντελόνι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το παπούτσι το νιώθω ωραίο. Δεν μπορείς να μην πετάγεσαι όταν μιλάω. Δεν μπορώ να μην πετάγω. Γιατί μάνα μου είσαι τόσο προφέτης, γιατί μιλάω εγώ μετά θα έρθει σειρά. Έχεις πάρει τις βεταμίνες τώρα και δεν θα τρέψεις. Για να δω ποια μπορεί να είναι. Είναι η Τατιάνα Στεφανίδου, η Πέγκη Τρικαλιώτη, η Δέσποινα Καμπούρη ή η Αντιγόνη Ξηχράμη. Μου κάνει, επειδή βλέπω και το Chill Life, μήπως είναι η Τατιάνα.
Είναι η Δέσποινα. Λάθος. Ήταν όμως πολύ τατιανόρουχο, δηλαδή και εγώ τατιανόρουχο. Ήταν ετοιμένη για μια εκδήλωση. Γιατί από πάνω δεν είναι. Ναι, δεν έχει άδεια. Γιατί αυτά τα μπιχλιμπίτια κάνουν λίγο μπέχο. Μπέχο, δεν έχει. Κανένα δεν βρήκα. Εντάξει, ωραίο είναι, μ' αρέσει. Ένα απλό άσπρο φόρεμα, ροζ γόβες, ροζ τσάντα, ωραίο μαντό από πάνω να κρατάει. Ωραίο, ναι, πολύ. Περιμένουμε ωραίο κολλιέ το από πριν. Ναι, σας έλα, μπράβο. Την πρεμιέρα του κρατερού, την Τρίτη. Α, ναι, πήγες. Ναι. Δεν πήγα, πότε να πάω, αφού είμαι στις πρόβες κάθε βράδυ. Πάμε παρακάτω, εγώ. Μάλιστα. Για να σε δω τι θα πεις. Αυτό το πέπλουμ εμένα, παιδιά, με έχει κουράσει. Ποιο? Εμένα δεν μου αρέσει. Το πέπλουμ, αυτό το πέπλουμ. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Ναι. Αλλά και το παπούτσι. Βαριγεί. Η παρετίτσα είναι ωραία, αλλά ταιριάζει με κάτι άλλο. Και με ένα άλλο. Μια ωραία γάμπα ταιριάζει. Τι είπε! Ότι ταιριάζει με μια άλλη γάμπα η μπαρέτα. Όχι, όχι. Yeah. Μπορεί να είναι ωραίο το πόδι της κοπέλας, αλλά να είναι φωτογραφία από πάνω. Ναι. Βάλτε όλα στη φωτογραφία. Έλα, να δω ποια είναι. Λοιπόν, είναι η Θεοφανία Παθωμά, είναι η Πινελόπη Νασοπούλου, είναι η Κλέλια Ρέμιση, είναι η Μαρία Κορινθίου. Δεν είναι η Μαρία Κορινθίου. Γιατί? Δεν είναι. Γιατί? Πάντα όταν το λες είναι αυτή που λες, δεν όχι, είναι. Όχι, δεν είναι. Γιατί? Θα πω ότι είναι η Κλέλια Ρέμιση. Ναι, αλλά είναι η Μαρία Κορινθίου. Πόσο βλάκα παίζει. Πολύ ωραία. Με την καλή έννοια, ε. Και έχετε ξεχάσει το πράγμα. Ναι, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα βάζει αυτό το χρώμα. Γιατί φοράει μαύρα πολύ. Πιο σεξι. Πιο ροκ. Όχι ροκ, πιο Ιταλιάνα. Ωραία, επόμενη εμφάνιση. Ωραία τα παντελόνια. Δεν είναι παντελόνι, είναι jumpsuit ολόκληρο. Α, είναι ολόκληρο. Jumpsuit. Όλε στο ίδιο μαγαζί πήγαν και δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το jumpsuit. Γιατί? Πες το. Δεν σε ρώτησε κανείς, αγαπητέ. Ωραίο είναι. Τα θέλω λίγο πιο χαλαρά, πιο άνετα. Τώρα όλο αυτό που καλύπτει. Τα τσιμίσα κύρα και τα φώτισε να βρει και να βάλει την κρύα πετράδια πάνω. Και το παπουτσάκι της ωραίο είναι. Έχει ωραίο κορμί, πολύ. Ναι. Δεν ενθουσιάζομαι, αλλά μια φορά. Το σώμα είναι ωραίο όμως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή με το ωραίο κορμί είναι η Ναταλία Δραγούμη, η Έλληνα Παπαβασιλείου, η Νικολέτα Ράλη, η Σόφη Πασχάλη. Όλες έχουν ωραίο κορμί, να το πούμε αυτό. Η Νικολέτα Ράλη. Ρούμποσα! Έλα βρήκε. Βρες και το επόμενο και θα κερδίσεις. Αβά. Ωραία. Άρα. Η ζακέτα δεν μ' αρέσει καθόλου. Τίποτα, μηδέν. Δείχνεται με ένα ακούλου άλλη φωνή. Το παπούτσι μ' αρέσει. Το παπούτσι είναι αυτό με την κόκκινη σόλα. Είναι ωραίο το παπούτσι. Φόρεμα ωραίο πρέπει να είναι. Αλλά δεν φαίνεται καλά με το τέλος. Το τζάκι δεν σ' αρέσει που μπορεί να τραβάει και κάνει αυτό. Συγγνώμη να μιλήσω εγώ λίγο, παρακαλώ. Αν ήταν πιο κλειστό. Γιατί έχει και το ένα ντεκολτέ. Άντε να φεύγω εγώ. Δεν υπάρχει λόγος εγώ να κάνω. Διαφορετικά ωραίο θα ήταν μόνο το τζάκι. Ομορφότατη είναι, σταματήστε! Λοιπόν, είναι η Πόπη! Πόπη. Με το καλό! Το 2-1 έγινε! Ωραία, τέλεια! Μαρία και ρούμποσε! Είναι οι βιταμίνες τελικά καλές κυρικές! Ένα-ένα, ισοπαλία! Πάμε λοιπόν τώρα! Πού θέλετε να πάμε, θα πάμε. Συνεχίζουμε. Όχι. Θα πάμε να σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε το δώρο μας. Θέλετε? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχω μία Samsung 32 inches. Μπράβο σου. Εξαιρετική Elegant. Και βέβαια σας δίνω και ένα home cinema πάλι Samsung Elegant. Να βλέπετε ταινίες, Blu-ray κτλ. Και να ακούτε ήχο στιβαρό. 1-47-48 είναι το τηλέφωνο στο οποίο παίρνετε και πρέπει να είσαστε γρήγοροι και πιστοί στις εντολές που σας δίνουν. Και σήμερα βεβαίως κοντά μας, Άντζελα Τριφού! Και μαγιά σου κάνω καμπάκ, τα
στο δηλώνω. Αν με πληγώσεις, επί το που σε τελειώνω. Αυτά που δρώμουν τα κοπράκια που έχουν δύο καφεβούλες τα μαύρα. Έτσι κάνει. Και ο. Λοιπόν, πάμε στο κουίζ. Έλα να με το κουίζ αυτό το κορίτσι. Το μικρού είναι που το κρατάει ο μπαμπάς του. Ποιο είναι. Τραγουδίστρια είναι. Είχε βοήθεια, βρε παιδιά. Τίποτα, μηδέν. Να βοηθήσω. Ήταν στο Dancing with the Stars. Τώρα, σε αυτό ή το 4. Φουμουλάει παπάκι star.gr. Πάμε στο δεύτερο γύρο και ώρα. Ναι. Το τέλο. Το τέλο που λέει. Λοιπόν, και εγώ θέλω, μιας και είμαστε ένα-ένα, να ανατρέψετε το αποτέλεσμα. Έχετε τις 6 κατηγορίες αυτές που βεβαίως και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Οπότε σηκωθείτε και πείτε μου, είστε έτοιμοι. Εντελώς λοιπόν, καλά μου χέρια. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Όχι, άχρια. Λοιπόν, και οι βιταμίνες του Φώτη λειτουργούν, βλέπω. Φώτη, βιταμίνες καλές είναι. Για τον Σόντας. Λοιπόν, τι να πω. Για πες, τι τραβάει τώρα. Κάτι είχες υποσχεθεί με σεξάκι, εκεί θα πάω. Με το Γιάννη πάνω. Αυτά που μας είπατε στην αρχή. Παιδιά μου, λοιπόν, σας έχω τη λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Ουροσυλλέκτη. Όχι, αυτό δεν είναι μόνο ουροσυλλέκτη. Φώτη μου, είσαι τόσο ακριβή. Για τη μάσκα. Δεν έχεις πάει στο σεξουαλικό Ινστιτούτο, γι' αυτό πρέπει να το ξέρεις. Πώς δεν έχει πάει, έχει δώσει. Αλήθεια. Παλιά χρόνια. Και εγώ είχα δώσει. Κάνει και εξέταση να δω. Και τι το κάνανε το δικό σου. Έχουν βγει κι άλλα σαν και σένα. Τι είναι, δεν ξέρω, Μαρία, δεν το ζήτησα πίσω το σπέρμα μου. Λάκα μου κάτι. Τι έπρεπε. Γιάννη, μπορεί να υπάρχουν παιδιά σου που κυκλοφορούν. Ποια χρονιά. Εγώ είδα 5-6 να κυκλοφορούν. Το 2001, τότε με του αντίκρυου, θυμάσαι. Άννα, είχα πάει. Δηλαδή τώρα μπορεί να υπάρχουν. Το πολύ 13 παιδιά έως και 13. Και να είναι, πες πως είναι ένα συμμαθητή. Θα πάει να κοιτάει του συμμαθητέ στο μέλλον. Μαρία μου, τότε που είχα πάει την ορχίτιδα που ήμουν στο Σάν Σα Πάπη. Τότε είχα πάει να κάνει την τέτοια. Λοιπόν, εγώ όμω, παιδιά. Αυτό γιατί σας το έχω εδώ. Αυτό είναι η λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Ποιο μνημόνιο και πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό θα μας σώσει. Διότι, παιδιά μου, σου λέει, στη Γαλλία υπάρχουν κάτι κυρίες. Το ελληνικό που λέτε ακριβά. Ναι, όχι. Υπάρχουν κάτι κυρίες που θέλουν να σου λένε να χρησιμοποιούν μια μάσκα ομορφιά. Στην αρχή. Ναι, παιδιά, από αυτό. Σου λέει όμως στη Γαλλία κάνει θράψη αυτή. Ναι, αλλά λέει κάθε 20ήμερο, μας είπε ο Καβατζίκης. Όχι, κάθε μέρα, παιδιά. Έχω συγκεκριμένο παράδειγμα. Μία κυρία. Η οποία είναι ιδιοκτήτρια σε ένα βιβλιοπωλείο, ελληνικό βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, Φώτη μου, δεν ξέρω αν την ξέρεις την κυρία αυτή, έπιανε όλους τους φοιτητές και τους έλεγε ότι αν θέλετε μπορείτε να μου καταθέσετε το σπέρμα σας και εγώ θα σας δώσω τσάμπα βιβλία. Για τη μάθηση το κάναν τα παιδιά. Τα παιδιά μου... Κρυφό σχόλιο. Λοιπόν, διαβάζω την ερώτηση. Λοιπόν, πού την έχω την ερώτηση. Εδώ την έχω. Ποιος γνωστός λοιπόν παρουσιαστής, όταν πήγαινε να αγοράσει βιβλία, η ιδιοκτήτρια του είχε υποσχεθεί να του τα δώσει τσάμπα, αν δεχόταν να τον αρμέξει. Αλφα για σένα, Φώτη μου. Πώς είναι το αρμέγο στα γαλλικά. Τώρα και στη δύσκολη λέξη. Πώς θέλω να τα ακούσω, πώς ο ήχος. Καλά. Αλφα για σένα, Φώτη μου. Ο Νίκος ο Αναδιώτης. Πίτα. Ο Νίκος ο Μάνεσης. Γάμα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Ή Δέλτα ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ο Μάνεσης. Γιατί ο Μάνεσης δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά θέλω να πω δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο. Γιατί ο Αναδιώτης σπούδασε στο Παρίσι. Μπορεί να έκανε μόντελινγκ. Και πήγαινε και αγόραζε βιβλία στο γαλλικό. Ναι, οι χάρτες αυτά να πει. Σκεπτικά βιβλία. Μια γυμναστική ακαδημία πάντως. Μπορεί να έπαιρνε περιοδικά. Εφημερίδες, είχε και ελληνικές εφημερίδες. Να σου πω κάτι. Έλεγε απέναντι. Του Μάνεσης. Όχι. Ο Μπογδάνος, το χάμα. Λες, που του αρέσει η λογοτεχνία. Ναι, ο Μπογδάνος. Κίσουν τόσο. Ήταν τόσο φανερό. Και λέμε, απαγή. Παιδιά μου, ο Πέτρος ο Κωστόπουλος, παιδί μου, δεν είναι αυτός που είχε πάει στο Παρίσι πολλά χρόνια και έμενε και σπούδαζε κιόλας. Δεν σου κόψε όμως. Σπούδαζε ο Πέτρος στο Παρίσι. Ναι, βέβαια. Δεν το ξέρε, γι' αυτό. Φρέτ είναι. Είναι γνωστή. Α, το αρμέγω.
Όχι, το translate. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν μας νοιάζει αυτό. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι ότι υπάρχει μεταξύ μας μία Ελληνίδα παρουσιάστρια, η οποία, παιδιά μου, όχι μόνο έχει χρησιμοποιήσει αυτή την κρέμα που λέμε με το σπέρμα, αλλά σου λέει έχει δει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Τσίτα το δέρμα της με αυτή την κρέμα. Και επίσης θα μάθουμε, παιδιά μου, ποιος κατηγορεί το Σάκη Ρουβά ότι έχει βάλει πολύ δόση μπότοξ και το αποτέλεσμα έχει γίνει αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Και επίσης, ποια παρουσιάστρια τη λένε μέσα στη μούρη της Λαϊκιά και της κάνουν κιόλας τσαπρ. 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 Όπως τα ακούτε. Τσαπρ. Τα φοιτητικά του χρόνια στο Παρίσι αναπόλυσε σήμερα στο πρωινό μου ο Πέτρος Κωστόπουλος, τότε που η διοκτήτρια ελληνικού βιβλιοπωλείου του έταζε να του δώσει τσάμπα βιβλία αν της κατέθετε το σπέρμα του. Η κυρία όταν πηγαίναμε, οι πιτσιρικάδες τότε, μας έλεγε ότι με το που μπαίναμε, ας πούμε, ναι. Μου γνωριστήκαμε μετά, ξέρεις, κάθε μέρα πηγαίναμε εφημερίδες. Τι σας έκανε αυτή η κυρία. Μας έχει τρελάνει. Μας άρμεγε. Όχι, γιατί έλεγε ότι το καλύτερο πράγμα. Είστε ωραία κυρία, πώς διατηρήσετε. Μα λέει το κάνω. Κάθε μέρα λέει. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα κάνω μάσκα με σπέρμα. Τι είναι σας άρμεγε, δηλαδή δεν πληρώνετε τα βιβλία και σας. Όχι, ρε παιδί μου, και άφηνε να εννοηθεί ότι αν σε αρμέξει. Θα πάρει κανένα τζάμπα βιβλίο. Θα γίνει μια έκπτωση τέλος πάντων. Τι να κάνει ο φτωχός φοιτητής στο Παρίσι. Τι να πει εμένα αυτή. Το 80 τα έκανε η Γαλλίδα. Κάθε μέρα η Γαλλίδα. Η Γαλλίδα, όμως να σας πω την αλήθεια, ήταν τζάμι. Η Ελισάβετ πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί η Τζέννη, ξέρει καλά τις ευεργετικές ιδιότητες αυτής της μάσκας με το σπέρμα. Παιδιά, η Ισπανού ξαφνικά πως έχει πάρει το λόγο και όλα. Έλα που δεν ξέρει. Έλα που δεν ξέρει. Για μάσκα προσώπου. Τι φορά δεν μου έλεγε ότι τσιτώνει. Εγώ. Ενώ η Τζέννη και ο Πέτρος έδωσαν τα δικά τους tips επί του θέματος. Μία συμβουλή μόνο για τις κυρίες που μας ακούνε και θα πάρουν τη συμβουλή τώρα για τις κυρίες Δραλτήρη. Ποτέ στα μάτια. Όχι, ποτέ στα μάτια. Αυτό δεν τώρα. Ποτέ στα μάτια. Και όχι μετά, από μπρόκολο. Αλλά... Α, το μπρόκολο όχι, τι όχι, όχι, έχω χειρότερο. Κοίτα, εγώ έχω το όνομα, άλλοι έχουν τη χάρη. Κοίτα τι λένε μπρόκολο. Τώρα. Για να σου πω, μεξικάνικο φαγητό. Κοίτα, τι λένε, ρε. Θηκό οξύ. Τίποτα. Του βάζεις την πανιέρα και κάνεις τα γιαματικά σου. Φιάφι. Καλώς τα μέθανα. Νομίζω ότι λίγο αηδίασα τώρα. Ναι. Στη σημερινή εκπομπή είχαν ολόκληρο αφιέρωμα στην κοσματολογία και συνέστησαν στο Σάκη Ρουβά να μην χρησιμοποιεί τόσο πολύ μπότοξ. Για να πω την αλήθεια, γιατί αυτό το πράγμα φαίνεται, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει μια ποσότητα. Έχω δει άντρες, σταρ. Και μια ποιότητα. Σταρ. Και νέους σε ηλικία σχετικά. Σταράρες. Αγόρια. Εντάξει, το καταλάβαμε. Το Σάκη Ρουβάλε. Σταρά. Που δεν κουνιέται η μούτρη, α πούμε. Το Σάκη Ρουβάλε. Είναι αυτό το πέτρινο. Το... Έλεος, δεν λέω. Εσύ πελέσω ότι λέω τι λες. Πέτρινο, δηλαδή δεν κουνιέται η μούρη, α πούμε. Έλεος. Κάνει λίγο, λέει εδώ, όπως σου λίγο έτσι, λίγο γιουβέ. Κοίτα πόσο εγωιτευτικό είναι. Μοιάζει μόλις τις άρες του μετά. Στην αντίπαλη εκπομπή, η Σάσα χαρακτήρισε τη Φέη Λαϊκιά. Είδαμε τη Φέη στην Ομόνια χτες, λέει στον Μπακάκου. Μια κουβάλα στον Μπακάκου. Και ψώνει τον Παπούτσι. Ρε, σταμάτη, έχω κάνει ολόκληρη ιστορία να μην φοράει τα κούνια στην εκπομπή. Και σήμερα που δεν φοράει τα κούνια με 8ο μήνα που θα γεννήσει αύριο το πρωί και φοράει τα κούνια, σήμερα δεν την κοροϊδεύσε. Εσύ να πάει να φοράει τα κούνια πάλι. Είναι fashion, είναι trend. Είναι fashion πηγή, fashion icon. Ω, μάνα μου. Made in Πορόγια. Εσύ από τη Μάνδρα, ναι, τώρα βρίζεις τις κορδές. Εγώ δεν έχω τέτοιο παπούτσι, λαϊκό, τυγράκι. Μπαλαλάικα εγώ. Και άφησε και υπονοούμενα για το IQ της. Το καταλαβές. Θα απαντήσει αύριο. Με τέτοια μπανάνα που να το καταλάβεις. Έχει μαζευτεί πίσω το μυαλό όλο. Άφηνε να εννοηθεί ότι αν σε αρμέξει, θα πάρεις κανένα τζάμπα βιβλίο. Θα γίνει μια έκπτωση τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, έλα, πω ότι έχουμε πάλι ισοπαλία, οπότε εμπρός λοιπόν καλά μου χέρια, Πέτρα Ψαλίδη χαρτί! Εμπρός λοιπόν καλά μου χέρια, Πέτρα Ψαλίδη χαρτί! Εμπρός λοιπόν καλά μου χέρια, Πέτρα Ψαλίδη χαρτί! Όχι!
Όχι! Κοίτα, την πάτησε! Ο επιμένωνικά, μπράβο. Μπράβο, έλα, έλα. Παιδιά μου, το έχουμε πάει πάρα πολύ ωραία. Τι θες? Θα μείνουμε στην ίδια κατηγορία. Θα μείνουμε στο σεξ. Ωραία, έλα εδώ. Τι θες? Αριστερόστροφο το σεξ αυτή τη φορά. Λοιπόν, θα αναζητήσουμε μαζί την ταυτότητα ενός κυρίου, ο οποίος αν είσαι γυναίκα και τον δεις μπροστά σου, καλό είναι να κόβεις λάσπη να στείλει. Γιατί ο συγκεκριμένος κύριος, ναι, δεν είναι ακριβώς γκαντέμις, είναι. Τάζει πολλά, τις καταστρέπει, τις εκμεταλλεύεται, αδιαφορεί πλήρως για το τι θα γίνει από αυτό που ρίξει μαύρη πέτρα. Τίποτα. Είσαι έτοιμος να βρούμε την ταυτότητά του. Πολύ έτοιμος, να δεις θα το βρει. Λοιπόν, ποιος διάσημος ερωτήλος είναι τόσο γκαντέμις που με όποια τα φτιάξει την καταστρέφει. Είναι μήπως ο Τζον Ντεβ, ο οποίος παντρεύτηκε την πάρα πολύ όμορφη σεξουαλική Άμπερ. Αρμονιάστε, συγγνώμη. Μήπως είναι ο Μίκι Ρουρκ. Ίσως είναι ο Μικ Τζάκερ, αλλά σίγουρα είναι ο φιλοκουδινικός Ζεράν Ντεμπαρδιέ. Αυτός είναι καταστραμμένος, δεν προλαβαίνει να καταστρέψει άλλο. Μην με επηρεάζετε, σας παρακαλώ πολύ. Δεν σας επηρεάζω. Μην του μιλήσει κανένας, παιδιά. Θα πω αυτό που πήγατε να με προεπτώσετε, το Δέλτα. Γιατί βαρεθεί τρελά του να σε κλάνει. Έλατε Φώτη, τι έρχεσαι ρε παιδί κάθε μέρα διάβαστο. Εντάξει ρε παιδιά. Είναι στο μεταφυσικό εσύ, άσε τις μεταφύσεις για την πλανή σου. Δεν τα έχω διαβάσει, έχω πρόβες τα πράγματα. Λοιπόν, έπρεπε να σου βοηθήσει παρ' όλα αυτά η επικαιρότητα, καθότι ο κύριος ο οποίος είναι αυτού, είναι ο Μικ Τζάκερ. Α, που πέθανε η κοπελιά του. Που πέθανε η κοπελιά του, Λόριν Σκοτ, που είναι μια σοκαριστική είδηση που συνέχεια έχει εξελίξεις. Και αναβάλανε τη συναυλία τους την ημέρα της. Σιγά, φοβερό. Και μετά βγήκε στο Facebook και είπε είμαι συντετριμένος. Καλά, αφού είναι αναβάλλον ολόκληρη τη συναυλία. Μπορούμε να συμπαθήσουμε όσο θέλουμε τον Μικ Τζάκερ. Εμείς έχουμε να σας δείξουμε άλλα τρία cases από γυναίκες και τις εξελίξεις όσον αφορά στην Λόριν Σκοτ, αλλά και τις περιπτώσεις άλλων τριών γυναικών, οι οποίες καταστράφηκαν όταν ο Μικ έβγαλε τη γλώσσα και τους είπε γεια. Πρόκειται για τη Μαριάν Φέιθουλ, πρόκειται για την Τζέρι Χολ και πρόκειται και για την Μπιάνκα Τζάκερ, τη οποία αφού τη έφαγε λεφτά, μετά δεν τη έδινε και λεφτά. Αφού την κεράτω μονίμως για 8 χρόνια γάμου. Ο Μικ Τζάγκερ δεν περνά και τις καλύτερες μέρες του, αφού πενθεί την αυτοκτονία της εδώ και 13 χρόνια συντρόφου του, Λόριν Σκοτ. Όμως τα 6 εκατομμύρια δολάρια χρέη στους πιστωτές της αυτοκρατορίας που είχε χτίσει η πανύψηλη στυλίστρια και σχεδιάστρια μόδας ήταν ένα μόνο από τα προβλήματα που την οδήγησαν στο τραγικό τέλος. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίστηκε η επιχρόνια οικονόμος της που τώρα εξαπολύει επίθεση στο μαστροπό του έρωτα, κατηγορώντας τον ότι δεν της χάρισε ποτέ την οικογένεια που η Λορίν επίμονα ζητούσε, αλλά η γυναίκα που σήμερα είναι στα πρωτοσέλιδα δεν είναι η μόνη περίπτωση γυναίκας που κατέστρεψε ο Τζάγκερ. Γιατί μπορούσε. Παράδειγμα πρώτο, η Μαριάν Φέιθουλ, η κόρη Αυστριακού βαρόνου, βρέθηκε να είναι το κορίτσι που ο Μικ σύστησε στον κόσμο των ουσιών, τη μοιράστηκε με τον Κιθ Ρίτσαρντς, την έκανε να περιοδεύει στα αστυνομικά τμήματα και στο τέλος την έσωσε στο τσάκ από απίθανα άσχημο τέλος, όταν μια μέρα του 1969 η Φέιθουλ κατάπιε 50 υπνοτικά χάπια για να χωνέψει το ναυάγιο του έρωτά τους. Προφανώς και πέρασε υπέροχα. Παράδειγμα δεύτερο, η Μπιάνκα Τζάκερ. Η πρώτη επίσημη γυναίκα της ζωής του από την εξωτική Νικαράγουα, αυτή που γνώρισε το 70, παντρεύτηκε το 71, χώρισε το 78, αλλά την έκανε να περάσει μία κόλαση, αφού σύμφωνα με δήλωσή της, ο γάμος τους τελείωσε την ημέρα της τελετής. Αφορμή, η άρνησή της να υπογράψει προγαμιά συμφωνία μαζί του, με αποτέλεσμα να τον κάνει σκυλί μαύρο και να τη σέρνει στα δικαστήρια για να μην της δώσει τίποτα παραπάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, όταν οι δικηγόροι του την έστειλαν από εκεί που ήρθε. Τσιγκούνης, αδιάφορος. Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Μεταπεινώσεις, γιατί φυλάς μπροστά μου γυναίκα. Η Μπιάνκα χρειάστηκε χρόνια θεραπείας για να τον αδειάσει από πάνω της. Παράδειγμα τρίτο, η Τζέρι Χολ. Το μοντέλο και μάλλον ο μεγάλος έρωτας της ζωής του άτακτου Μικ, που του χάρισε 4 παιδιά, κατάφερε να επιβιώσει 15 χρόνια επικού ποδόγυρου, αφού ήταν αναγκασμένη να τον κυνηγάει δεξιά και αριστερά, μαθαίνοντας καμώματα έως και εξόγαμα. Ο γάμος του το 1990 σε μια καλύβα στο Παλί αναιρέθηκε από τον ίδιο, εξωθώντας την υπερμοντέλα σε νευρικό κλονισμό, αφού ο Μικ υποστήριξε σε ανύποπτο χρόνο ότι ο νησιωτικός γάμος τους νόμιμος δεν ήταν. Τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια που κατάφερε να τσιμπήσει στην έξοδό της από το μοντελοκνύχτη, την έκανε τη μόνη από τις γυναίκες της ζωής του που πληρώθηκε για τον παθόν της στον τάραχο. Και πόσες ακόμα, μετρήστε. Η απίθανη καλονή των 60's, Jane Seymour. Η γοργόνα των ονειρόξεων, Daryl Hannah.
Η σκύλα Κάρλα Μπρούνι. Και το κακό κορίτσι με το όνομα Αντζελίνα Τζολί είναι κάποιες μόνο από τις ερωμένες του κυρίου που ξέρει να καταστρέφει τις γυναίκες του όσο καλά ροκάρει εδώ και μισό αιώνα. Ναι, έτσι κι αλλιώς, πάντως εντάξει, πολλά του χρεώνουμε, αλλά κι αυτός η ιδιοφυΐα, τι να πω. Αφήσαμε και μια περίπτωση, η πρώτη του επίσημη γκόμενα, η αδελφή της Τζιν Σίμπτον, πάλι πνοτικά για... Καλά, εντάξει, βλέπετε με όλες τις καμένες, δεν είναι ότι φταίει αυτός. Λοιπόν, πάμε τώρα στην φάτσα μας. Φάτσα, φάτσα, έλα, γιατί έχει έρθει η κυρία Άντζελα Δημητρίου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Τόσα χρόνια έχουμε να βρεθούμε στο πλατό. Έλα, αλλά, πάμε. Λοιπόν, θέλω σήμερα από την εκπομπή να πω ένα ποίημα για την αδερφή μου, τη Σακύρα. Πες το. Μπορεί να έρθει λίγο κοντά, γιατί θέλω να τους το αφιερώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Λοιπόν, να το πω. Αδερφή μου Κολομβιάνα, έχουμε την ίδια μάνα. Ήρθε η ώρα να σου το πω. Θεέ μου, πόσο σ' αγαπώ. Τι κι αν λέγεσαι Σακύρα, έχουν εγωφή σου πείρα. Έχουμε το ίδιο αίμα που μέσα μας κυλάει και εσύ τραγούδα Hips Don't Lie. Μπράβο, μπράβο! Έλα ρε, όχι, όχι, ωραία, όχι, γιατί ωραία. Για να μην την κάνετε έτσι, ωραία, ωραία. Κορίτσι. Έλα, πάμε τώρα, πάμε στο, στο θέμα μας. Πας στη θάλασσα. Ναι, τώρα, λοιπόν, στο θέμα μας λοιπόν και θέλω να σας πω. Εσείς είστε των χαλαρών διακοπών, έτσι ξαπλώστρα, καφεδάρα, ναι, αντιλιακάρα. Ή είστε της εξερεύνησης να πάρετε μαζί σας ένα ωραίο τουριστικό οδηγό να τρέχετε να βρείτε που είναι ο ναός, που είναι το μουσείο, που είναι το ένα, που είναι το άλλο. Της ξάπλας πιο πολύ μου φαίνεται. Και εγώ βρε παιδάκι μου, της ξάπλας νιώθω. Άλλο. Πάμε στη Φωτεινή. Και αν έχει βαρχημονιά, η ερώτηση που θα κάνει σήμερα το κόψε φάτσα στους περαστικούς έχει να κάνει με τις διακοπές. Και το δίλημα που θα θέσουμε είναι το εξής. Είστε περισσότερο των χαλαρών διακοπών και της ξαπλώστρας ή προτιμάτε την εξερεύνηση και το μουσείο? Και είσαι. Είσαι φοιτήτρια κάπου? Όχι. Θα ξαναδώσεις το χρόνο. Θα ξαναδώσεις? Σε τι σχολή θα δώσεις για δεύτερη φορά? Διοίκηση επιχειρήσεων θέλω. Διαβάζω βιβλία όταν έχω ελεύθερο χρόνο. Αυτά. Είσαι των χαλαρών διακοπών ή της εξερεύνησης? Πολύ σπουδαγμένο κορίτσι το βλέπω. Τι σπουδαγμένο, καλέ, θα ξαναδώσει να μπει στο πανεπιστήμιο. Φέρετε. Ναι, θέλω να πω μελετηρό. Ναι. Πάρα πολύ. Άμα ήταν μελετηρό, θα είχε μπει με την πρώτη. Όχι, έτσι, σ' αρέσει να διαβάζει βιβλία. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι είναι της εξερεύνησης. Το λες. Το χαλαρό διακοπών. Μπράβο! Αυτό! Δεν πειράζει, θέλεις να μάθεις! Εντάξει ρε παιδί μου, εγώ νόμιζα ότι θα εξερευνήσει κάτι. Πάμε παρακάτω. Επόμενο. Κατερίνα, είμαι φοιτητρία. Τι σπουδάζεις? Αρχαιολογία. Τι χόμπι μου? Ποδήλατο. Κάνεις και ποδήλατο? Είσαι περισσότερο των χαλαρών διακοπών ή της εξερεύνησης? Παιδιά, είναι ολοφάνερο. Τι? Πώς να σου πω, είναι μια κοπέλα η οποία... Μου κάνει εμένα ότι έχει, είναι κουρασμένη, κάνει πολλά πράγματα, ναι, ναι, είναι αρχαιολόγος. Βεβαίως. Δηλαδή, σιγά, κάθεται τώρα και σκάβει, ναι, συνέχεια. Ναι, ναι. Θα έχει όρεξη να πάει να εξερευνήσει και άλλα πράγματα, θα σου λέει. Τι διακοπές μου, θέλω να αλλάξω. Θα χαλαρώσω. Θα χαλαρώσω. Της εξερεύνησης. Λόγω αρχαιολογία. Λόγω αρχαιολογίας, ναι. Ιντιάνα Τζόνς. Πότε θα ξεκουραστείς, κοπελιά? Δεν θέλει να ξεκουραστεί. Μπράβο. Τίποτα. Έτσι όπως είσαι. Ανώθευτος. Έχω κι άλλο. Μαουία, Μαρία, εσύ. Αριστοτέλης. Αριστοτέλης μου βάζει. Και εγώ επικοινωνία και μάσα μαζικής ενημέρωσης. Και εσύ δημοσιογράφος. Το ελπίζω. Lifestyle ενημέρωση κλείνεις περισσότερο. Αθλητικό ρεπορτάζ συγκεκριμένα. Ωραία, να σε ρωτήσω λοιπόν, εσένα σ' αρέσουν, είσαι περισσότερο των χαλαρών διακοπών. Ξαπλώστρα δηλαδή και μάσα και χαλαρά. Ή είσαι περισσότερο τουριστικός οδηγός και εξερεύνης? Από τον τρόπο που μιλάει το παιδί, που είναι έτσι ήρεμο, χαλαρό, μου δηλώνει έτσι ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει πολύ ένταση, ειδικά όταν πάει και στις διακοπές. Σωστά. Δεν θα παραμάθει και κάτι παραπάνω, παίζα μουσείο. Ναι, κάτσε βρε μάνα μου, τώρα, γιατί το λένε και διακοπές. Μπράβο. Όχι, κάτσε το χαλαρά, για να δω. Πιο χαλαρές διακοπές με καλή παρέα. Μπράβο, Μαρία. Πολύ ωραία. Άλλο ένα. Γρηγόρης, ιδιωτικός υπάλληλος. Και ένα χόμπι? Μοντελισμός, ας πούμε. Και τη μουσική ακούς? Ροκ. Είστε ο τύπος που προτιμά τις χαλαρές διακοπές ή είστε περισσότερο της εξερεύνησης να δείτε και πράγματα? Δεν ξέρω, τώρα με προβληματίζει. Γιατί? Γιατί? Ροκ, δηλαδή αν τον έβλεπα αυτόν τον κύριο με τη φιγούρα, δεν μπορώ να σε βλέπω. Γιατί, τι έχω.
Δεν θα έλεγα ότι ακούει ροκ, ούτε θα έλεγα ότι κάνει. Είναι ιδιωτικό υπάλληλο. Πες, μάνα μου. Θα πω τις εξερεύνησεις. Εξερεύνησες. Μπράβο! Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έλα. Έχουμε το διαγωνισμό μας. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να κερδίσετε αυτή τη Samsung 32 μαζί με το Home Cinema εάν είστε πολύ γρήγοροι και πάρετε τηλέφωνο στο 14748 και πληκτρολογήσετε πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να πάμε τελείως τώρα εδώ πέρα να δούμε στα κουτάκια μας τι μου επιφελάσσετε. Αχα. Γιατί θα έρθει η Άντζελα Δημητρίου να με βοηθήσει σε αυτήν τη δοκιμασία. Έτσι. Βεβαίως θα βοηθήσει. Λοιπόν, εντάξει, μη μου δείχνετε. Γιατί έχουμε ελκυστικά κουτιά. Έλα, μπάλα. Και έτσι. Έλα, μπάλα. Τι λέει μπάλα. Φυσικά, σήμερα το χαμένο του παιχνιδιού θα βοηθήσει η Άντζελα. Ο παίκτης θα ακούει από τα ακουστικά του 10 μεγάλες επιτυχίες της Άντζελα και θα προσπαθήσει μόνο με το μουρμουριτό του, χωρίς να λέει στίχους, να δώσει την Άντζελα να καταλάβει ποιο είναι το τραγούδι. Ωραίο! Εντάξει, πιστεύω να τα καταφέρω. Καμπακ στον έρωτα σου. Σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Κάνω καμπακ και στο δηλώνω. Αν με πληγώσεις επί το που σε τελειώνω. Δώσε και δυνατά και κάνω καμπακ. Ναι, κυρίες και κύριοι, Άντζελα Δημητρίου. Έλα! Καλώς ήρθες. Και με υπέροχο σου ξέρεις. Υπέροχο αυτό. Τι είναι, καλέ. Ωραίο είναι. Μπράβο στους. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω, μια χαρά. Λοιπόν, άκου να δεις, Άντζελα, έχουμε εύκολη αποστολή για σένα, για να με βοηθήσεις. Θα πρέπει εγώ να σου μουρμουρίζω τραγούδια δικά σου και εσύ να λες να βρίσκεις ποιο τραγούδι είναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Πώς θα πρέπει να βρω. 7 από αυτά τα 10 έχουμε εδώ. Λοιπόν, βάζω εγώ ακουστικά για να μην ακούω τι λέτε. Άντζελα, μπορείς να διαλέγεις νούμερα. Τι? Μέσα σε αυτά υπάρχουν τα τραγούδια, οι τίτλοι. Θα διαλέγω μόνη μου. Εδώ. Πες μου να τα ανοίγω. Το 7 το έχεις για τυχερό. Έλα μωρέ γαμώτο. Μισό λεπτό, κύριε Φώτη. Λοιπόν... Α, όχι! Δεν έπρεπε να στο δείξω. Για πάμε το 7, το ακούει. Ακούγεται, παιδιά. Ναι, το βρήκε. Το βρήκε. Να σας πω κάτι, κοντρόλ. Μας έχετε και άλλο τραγούδι χαλί, άσχετο. Να μην παίζει άσχετο. Και αυτό είναι πολύ δυνατά. Αν είναι δυνατά, το χαμηλώ. Εντάξει, το χαμηλώ. Τραγουδάρα κι αυτό. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Τρία. Κάντε ησυχία τώρα παντού και βάλτε στο Φώτη το τραγούδι αυτό 3. Μπήκες μόνο στη λάθη. Έλα! Άστο να έχουν μόνο πίσω τώρα. Καταλάβετε. Τα λέω και ωραία. Όχι μόνο αυτό, έτσι. Να γυρνάς, γύρνα να κοιτάς την Άντζελα. Ωραία. Να το μεταφέρεις. Ωραία, εντάξει. Λέω, μήπως συνεννοείστε γι' αυτό. Έλα, πάμε. Πάμε 8. Ου, ναι. Mm-m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 m-
Κάνω καμπά. Σου έχει δείξει τέτοιο άτομο στην πίστα. Έλα, το βάρω, δε. Έλα, το βρήκε, έλα. Όπα. Έλα, το βρήκε. Το βρήκαμε. Το ξαναβρήκε. Το βρήκα. Να σου πω κάτι, είναι δύσκολο. Μία στα τρία, ε. Πολύ καλά. Παρακάτω. Ποιο πάω, που πάω. Έξι. Έξι. Έτοιμο. Έλα, ναι. Εδώ τώρα να σε δω. Για. Κλείστε το αυτό. Για να ακούσω. Τόσο χάλια το λέει. Δεν μπορώ να τον σταματήσω, δεν γίνεται. Έλα, να τα ακούσουμε από το τέτοιο, έλα. Έλα, έλα. Μην ποτέ! Όχι, έλα, να τα ακούσουμε. Δεν το είπα καλά. Για βάλτε το. Για στα Σαββατόπουλα. Μα κάτσε, δεν είναι έτσι. Κάτσε δηλαδή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Στην αρχή μου. Ήτανε. Όχι, δεν ήταν έτσι. Έλα, πάμε άλλο. Καλά. Έλα άλλο. Δώστε μου άλλο. Εννιά. Το πιο γνωστό. Έχω άλλο. Έχεις. Τι λέει. Έλα. Κάνε στην άκρη. Έλα ρε. Η ζωή μου όπως θέλω το θα ζήσω. Κάνε στην άκρη. Λάτε την υπάρχει το βρήκες. Το βρήκαμε! Το βρήκαμε! Έτσι, μπράβο! Άλλο ένα! Άλλο ένα! Άλλο ένα έχουμε! Τι ξεδάρες μου βάζετε τώρα! Όλα είναι ξεδάρες, τι να διαλέξουμε! Για βάλε μου ένα, ωραίο! Καλά! Ωραίο! Μαγαπάει, δεν μαγαπάει. Έτανε πονάει. Να καλείτε. Να σου πω, εντάξει. Αλλά το ένα μου, όλα τα βρήκε. Δηλαδή έλεος, εντάξει. Εσένα δεν ήμουν καλός, ρε Άντζελα. Λοιπόν, κέρδισε όμως. Άκου να δεις, Άντζελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κερδίσαμε. Θέλω να σου πω το εξής. Έχεις κάνει πάρα πολλές αλλαγές στο look σου. Πολλές φορές. Εμείς έχουμε πάρει τη γνώμη των καλύτερων μακιγιέρ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και βλέπουν διάφορα look που έχεις κάνει και προτείνουν αυτή τι σου πάει περισσότερο. Θα το δούμε. Πάμε. Άντζελα, τέσσερις καταξιωμένοι στο χώρο του styling μακιγιάς και μαλλιών, η Ελένη Ψωμά, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, η Απολώνια Μπή και ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ σχολιάζουν τα διαφορετικά look που υιοθέτησες στην πολύχρονη καριέρα σου. Εξώφυλλο δίσκο. Δεν είναι ένα μάλλον πρότιμο για την Άντζελα. Υποσέβεται. Εδώ είναι κοριτσάκι. Αγαπάω, μ' αρέσει. Ο αέρας στα μαλλιά ήταν classic. Πολύ natural, της πάει το φυσικό. Μπορεί να είναι παλιό, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό σαν εικόνα. Καταπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα μαλλί 80's. Αναδεικνύεται τα χαρακτηριστικά της. Τέλειο δέρμα, τέλεια χείλια. Φαίνεται πολύ ωραία σχηματισμένα τα χείλη της. Πολύ φυσικό, natural μαγιάς. Δεν μ' αρέσει η Άντζελα Ξανθιά. Ξανθιά και κατσαρομάλα. Η Άντζελα είναι μια μεσογειακή γυναίκα. Το δοκίμασε και αυτό. Πολύ αφάνα. Έχει αρχίσει λιγάκι και υπερβάλλει. Την προτιμούμε καστανά σκούρα μαλλιά με σοκολατή χρώματα. Είναι όμως στην τάση της εποχής που τονίζανε αρκετά τη γωνία και σηκώναν το μάτι προς τα πάνω. Και Άντζελα Ξανθιά δεν θα ξανακάνουμε. Guns and Roses. Μου θυμίζει Rod Stewart. Είναι λίγο που μπορεί Tyler. Guns and Roses. Το μαγιάς θεωρώ
ότι είναι αρκετά προσεγμένο. Δεν βρίσκω ότι είναι λάθος για το πώς ήταν τα δεδομένα της εποχής και οι τάσεις τότε. Είναι πραγματικά για την εποχή της τολμηρή. Έχει τολμήσει πολλά πράγματα. Είναι πολύ προχωρημένο για αυτό το είδος του τραγουδίου που τραγουδούσε. Είναι κλασική Άντζελα. Εδώ είναι θέα, μ' αρέσει. Αυτό το μαλλί για εκείνη την εποχή νομίζω ότι ήταν must. Έχει πολύ ωραία ζυγωματικά η Άντζελα. Γενικά έχει πολύ ωραίο bone structure. Τέλεια κοψίματα στο μακιγιάζ. Μ' αρέσει το πιο απλό γιατί βγαίνει η ταυτότητά της. Τέλεια καλοσχηματισμένα χείλη. Τέλεια καλοσχηματισμένα τα φέρια της για την εποχή εκείνη. Είναι μια κούκλα. Μ' αρέσει αυτό. Κάνει λίγο space. Έχει τονίσει πάλι τα χείλη της. Δεν έχει πολύ... πολυτονίσει τα μάτια της. Η Άντζελα δεν μ' αρέσει με μαλλιά πάνω. Μ' αρέσουν και τα μαλλιά της πάνω, σαν μια διαφορετική βερσιόν. Την προτιμώ έτσι πολύ μεσογειακή και σεξι και με τα μαλλιά κάτω, πληθωρική. Τα μαλλιά της είναι καταπληκτικά μαζεμένα, πέφτοντας έτσι αυτά τα δύο τουφάκια δεξιά και αριστερά που χαρίζουν έτσι μια θηλυκότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ η Άντζελα. Το θεωρώ σύγχρονο, έχει αυτό το νεανικό στυλ. Τα μαλλιά της μ' αρέσουν. Μ' αρέσει που τα μαλλιά της έχουν μια λάμψη. Είναι η σωστή αναλογία στο πρόσωπό της. Έχει τονίσει δηλαδή τα μάτια της και έχει βάλει λιγότερο κραγιόν στα χείλη της. Για μένα είναι μια πάρα πολύ σεξι φωτογραφία. Τα μαλλιά μου αρέσουν εξωτερικά σαν απόχρωση. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλοκαιρικό για την ίδια. Έχει βάλει κάποια extension τα οποία είναι πολύ ανοιχτά. Σε αυτή τη διχρωμία που κάνει η έντονη, θεωρώ ότι δεν τη χρειαζόταν η Άντζελα. Θα το ήθελα να είναι πιο γλυκό και να μην ξεχωρίζουν τόσο πολύ αυτά τα ξανά extension. Όλα τα άλλα θεωρώ ότι είναι τέλεια εκτός από το φρυδάκι. Άντζελα, το φρυδάκι. Άντζελα. Λοιπόν, σε προτιμούν, δηλαδή εκεί που είπαν τη διαφωνία, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε και την Έλληνα Ψωμά και τον Γιάννη Μιχαηλίδη, την Απολώνια Β και τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Έχω δουλέψει με όλους, όχι με όλους. Τις περισσότερες. Με την Απολώνια. Α, αλήθεια. Α, ενδιαφέρον θα ήταν. Θα προτείνω βέβαια. Ναι. Εσένα ποιο στυλ σου άρεσε περισσότερο? Όλοι λέγανε για το ξανθό ότι δεν σου πάει πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ που είχε κάνει ο Μπιτζάνης. Ποιο ήταν από ποιο ήταν με το μαλλί, με όγκο προς τα πάνω, με το καστανό. Ήταν καστανό το μαλλί μου, στην Ράιδα που ήμουνα. Και μου έκανε πολύ έντονο μακιγιάζ από πάνω, χωρίς καθόλου από κάτω τίποτα. Ούτε γραμμή, ούτε μέσα, ούτε με έντονο. Ωραία. Ναι, πολύ, πολύ καλό. Έχεις αλλάξει πολλά στυλ. Και με το Χαρίτο ήμουνα. Ναι, πάρα πολλά. Αυτό γιατί ήθελες να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα ή ας πούμε δεν ήσουν ικανοποιημένη για τον εαυτό σου? Μ' αρέσει μερικές αλλαγές έτσι κατά καιρούς. Ξέρεις, γιατί εντάξει, νομίζω ότι οι μόδες αλλάζουν. Αλλάζουν τα χρώματα στα κραγιόν, στα ρούζ, στα μαλλιά, στο ντύσιμο. Πρέπει να ανανεώσεις το χειμώνα, θέλεις τίποτα έτσι που είναι πιο μουντό. Την άνοιξη θέλεις να είναι πιο δροσερό. Σε επηρεάζουν δηλαδή οι εποχές? Βέβαια. Τώρα δηλαδή είσαι πιο ανεβασμένη. Τώρα είσαι ανθισμένη, γιατί κάνεις καλά. Γιατί πρώτα απ' όλα, αυτό το σουξέ θέλω να μου πεις, το περίμενες? Όχι. Α, γιατί δεν το περίμενες? Δεν το περίμενα τόσο γρήγορα. Δεν περίμενα τόσο γρήγορα ότι θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί, ας πούμε, εμείς και με το πρώτο. Δεν ακούγεται πολύ. Πόσο έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι? Γιατί... 4 μήνες είναι όλοι. Και άρχισε να παίζεται σε τρέιλερ, σε εκπομπές, σε ραδιόφωνα. Ναι, δεν σταμάτησε πουθενά. Φυσέκι. Είναι, πιστεύω ότι είναι το σουξέ της εποχής. Μα ξέρεις κάτι. Δεν είναι, είναι το θέμα. Κάτι το οποίο θα μείνει, δεν ξέρω. Θα μείνει. Διότι, ας πούμε, εγώ το βλέπω, ας πούμε, στο Σαμόν που το βάζουμε, με το που μπαίνει αυτό το τραγούδι. Θέλω να έρθω στο Σαμόν, ναι, στο είπα. Ναι. Και να τραγουδήσεις Σαμόν. Αλλά πρέπει να έρθετε κι εσείς όμως στον καινούριο χώρο που. Λοιπόν, από τον Απρίλιο εμφανίζεσαι στη Γλυφάδα στο live stage. Ναι. Έτσι, από τον Απρίλιο. Ραντεβού εκεί. Σας περιμένω, Ναι, θα έρθουμε. Και το comeback είναι 5 φορές πλατινένιο. 5 φορές πλατίνα. Μέσα από αυτό το δίσκο ξεχώριζες άλλο τραγούδι, ρε παιδί μου, που έλεγες. Έχω ξεχωρίσει το Γαμώτο. Έχω ξεχωρίσει το Μαγείο σου έπαθα ζημιά. Σαν δάκρυα του ουρανού, ένα φοβερό ζεμπέκικο της Βίκης Γεροθόδωρου που έφτω χαμηλά, που μου έγραψε για πρώτη φορά, έτσι, Βίκη, που την ευχαριστώ πολύ. Και τελικά το comeback. Το comeback. Ναι. Έτσι, το πάμε comeback. Σε μια σειρά ερωτήσεων. Ναι. Που θέλω να απαντάς, καλά αφόρμητα απαντάς πάντα, οπότε ναι. Δεν χρειάζεται. Είσαι σπάταλη ή οικονόμα και τι ρόλο παίζουν στη ζωή σου τα θέματα? Α, δηλαδή, πού είσαι σπάταλη και πού είσαι οικονόμα? Σπάταλη είναι το να πάρω διάφορα μακιγιάζ και ξέρεις... Λούσα γυναίκα. Ναι, και οικονόμα είμαι στο θέμα ντυσίματος τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία. Ναι, τώρα τελευταία. Μαζεύτηκε. Ναι. Γιατί λες, εντάξει, φτάνει. Ποιον θεωρείς τον πιο σεξι Έλληνα?
Το πιο σεξ Έλληνα. Αυτό που έχω εγώ. Έχεις κάνει εσύ ποτέ το πρώτο βήμα σε σχέση? Ποτέ. Πάντα περιμένεις να, ναι, να λειτουργήσει ο άντρας. Πετάς όμως σημάδια. Πετάω κάτι βλέμματα. Κάτι. Ναι, κάτι. Μην έρθει ο άλλος και πέσει σε τύχο. Όχι, βρε Φώτη μου, σιγά, δηλαδή, εντάξει. Μετά από ένα χωρισμό θες το χρόνο σου ή ερωτάς? Θέλω το χρόνο μου. Ασχολείσαι καθόλου με το ίντερνετ και τα social media, Facebook, Twitter? Δεν ασχολούμαι εγώ, ασχολούνται άλλοι. Αλλά έχεις εσύ δηλαδή. Έχω. Σου λένε δηλαδή τι συμβαίνει. Βέβαια, ναι. Τι, έχω άνθρωπο που... ας πούμε, αν θέλα να ανεβάσουν αυτό, εκείνο, τα πάντα, άλλο. Τα πάντα. Ωραία. Είσαι πολλά χρόνια στη δουλειά, στο χώρο. Έχεις κάνει 35. Έχεις κάνει φιλίες? Αν έχω κάνει φιλίες, θα το χώρο. Μία φιλία. Πάρα πολλές. Α. Και κρατάω ακόμα φιλίες. Με συναδέρφου σου, Ναι. Υπάρχει κάποιος με τον οποίο έχεις τσακωθεί, αλλά θα ήθελες να τα ξαναβρεις? Νομίζω όλοι αυτοί που μ' αγαπάνε για αυτό που είμαι και δεν έχω τσακωθεί. Με αυτούς εννοείς τους καλλιτέχνες. Με κάποιον. Μπορεί να γίνει μια παρεξήγηση ή μπορεί να μην είναι παρεξήγηση, να νομίζω το ρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι το να ζητάμε συγγνώμη άμα κάνουμε λάθος κάπου. Έχεις ζητήσει εσύ. Βεβαίως και έχω ζητήσει. Για συνέχισε. Θα σκεφτώσουν ποτέ να αλλάξεις ή να εμπλουτίσεις την καριέρα σου, να γίνεις παρουσιάστρια, ηθοποιός? Όχι, είναι μια χαρά έτσι. Δεν σου έχουν προτείνει ποτέ να παίξεις ταινία? Μου έχουν προτείνει, ναι, είχα παίξει παλιά σε ταινίες. Ναι, εντάξει, ναι. ναι, πώς, το ξέρω, έχουμε βάλει με και τα αποσπάσεις. Απλά φαντάζομαι ότι θα το έχουμε κάνει και αυτό. Ναι, αλλά τότε ήταν και λίγο της μόδας να παίζατε σε μερικές ταινίες, έτσι. Ναι, Φώτη μου, γενικά. Αλλά και τώρα νομίζω ότι πάλι έρχεται η μόδα να βγαίνουν οι καλλιτέχνες γενικότερα, ναι, και να παρουσιάζουν. Σαφώς, βεβαίως. Και ηθοποιοί και εντάξει. Ναι, να ανακατεύονται, ναι, τα πράγματα. Ναι, νομίζω ότι καλό είναι. Εντάξει, άμα γίνει μια σωστή πρόταση, γιατί. Πιστεύεις ότι η γυναίκα είναι πιο δυνατή από τον άντρα? Πιστεύω ότι η γυναίκα είναι δυνατή σε άλλα πράγματα και ο άντρας είναι άντρας. Δεν μπορεί ποτέ μια γυναίκα να γίνει άντρας. Χάνει το θηλυκό της. Να, σε αυτό δεν έχεις και άδικο. Χρειάζεσαι πάντα έναν άντρα στη ζωή? Πάντα. Δεν έχεις βρεθεί, ας πούμε, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μόνος και να είσαι και άνετη? Δύο χρόνια. Και να είσαι άνετη. Και να μην να σου πω κάτι, γιατί είχα λιγάκι έτσι, ήμουν αγανακτισμένη, απελπισμένη, νευριασμένη και είπα, άφησέ με να μείνω μόνη μου. Αλλά... Αφήστε με να μείνω μόνη μου, δύο χρόνια. Νιώθεις ότι έχεις κάνει λάθη εσύ, λάθος επιλογές? Μα τα λάθη εμείς τα κάνουμε. Δικά μας είναι τα λάθη. Δεν φταίνει οι άλλοι. Η εμπειρία σου εμείς έχει δείξει... διαλέγουμε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουμε να έχουμε δίπλα μας και τα λάθη είναι δικά μας. Και πόσο θα μείνουμε μαζί τους. Άρα λοιπόν... Ποιος θέλει. Α, εμείς. Η εμπειρία σου έχει δείξει ότι οι μικρότεροι ή μεγαλύτεροι άντρες είναι καλύτεροι για σχέσεις? Οι άντρες που είναι σωστοί. Είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι δεν έχει σημασία. Οι άντρες που είναι σωστοί και ξέρουν τι θέλουν και πώς προσέχουν μια γυναίκα. Δεν μπορεί όμως ένας άντρας μεγάλος να σου φανεί κουρασμένος ή ένας νεαρός, ένας μικρότερος να σου φανεί ελαφρό? Δεν νομίζω ότι... εγώ πιστεύω ότι ο άντρας όριμος είναι πιο καλός για μια γυναίκα που είναι όριμη και δεν είναι κοριτσάκι 25, 26, 27 ή 30 χρονών. Να σε τελεπόραγε. Έχεις νιώσει ότι σε αγαπάνε ή σε έχουν αγαπήσει όσο ήθελες? Έχω νιώσει ότι και έχω δώσει αγάπη και έχω πάρει αγάπη. Ωραία. Να πάμε σε εμένα τώρα, έτσι. Λοιπόν, πού θα ήθελες να κάνεις comeback? Σε κάποιο παλιό σύντροφο, σε κάποιο συνεργάτη παλιό ή σε κάποιο αγαπημένο μέρος στον κόσμο? Comeback θα ήθελα να κάνω σε ένα αγαπημένο μέρος. Πού? Αλλά με έναν καινούριο σύντροφο. Με τον σύντροφο που έχω τώρα. Πού θες να πας? Πού θα ήθελες να πας, ας πούμε. Έχεις πάει και λες, αχ, θέλω να ξαναπάω. Γύρνα από εδώ, γιατί από εκεί δεν έχουμε κάμερα, σε χάνουμε. Θα ήθελα να πάω. Θέλω να πάω ξανά το καλοκαίρι, γιατί έχω πάει, αλλά να κάτσω να ξεκουραστώ όμως, σε ένα πανέμορφο μέρος που λέγεται Φιλιατρά και Λιμενάρι. Αλήθεια. Εκεί που γίνει και το βίντεο κλιπ, Από τα Φιλιατρά είναι ο αγαπημένος σου. Να στείλω, ναι, αγαπημένος. Να στείλω τα φιλιά μου τώρα που με βλέπει ένα πιτσιρίκι όμως που τα αγαπάω πάρα πολύ. Μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ. Μπράβο. Στο Διονύση μου. Ο τι οποίος είναι το πιτσιρίκι είναι ο εγγονός του αγαπημένου. Αλήθεια. Μπράβο. Είναι πολύ συγκινητικό, ναι, που έχεις κάποιον στη ζωή σου. Και μου χορεύει και μου κάνει και και έχεις δεθεί και... τόσο πολύ και με την οικογένειά του. Μπράβο, Άντζελα. Ναι, είμαι καλά, γι' αυτό σας λέμε καλά. Έκανα comeback λοιπόν γενικά. Σωστά. Ίσως είχες οριμάσει κι εσύ για να κάνεις
και να δεις πιο καθαρά. Ίσως ήταν η σωστή ώρα. Στιγμή, ναι. Ναι, βεβαίως. Σωστό time. Ναι. Πού είναι ο Σωτήρης που είναι από τα Φιλιατρά. Ορίστε, έχουμε εδώ και το συνεργάτη μας από τα Φιλιατρά. Τα αγαπάμε. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, θα σε ρωτήσω μια και είπες για παρουσιαστές κτλ. Έστω ότι ναι, ήσουν σε μικρότερη ηλικία πριν ξεκινήσει την καριέρα σου, έτσι, και ως διαγωνιζόμενη πήγαινε στο The Voice. Με ποια ομάδα θα πήγαινες, με του Ρέμου, του Μιχάλη, της Βανδύ ή της Ασλανίδου? Με ποια ομάδα θα πήγαινα? Ναι, δηλαδή είσαι πιτσιρίκα. Πας στο Voice, με ποιο καλλιτέχνη θα θέλεις να δουλέψεις? Πατάγανε και οι τέσσερις στο κουμπί και σου λέγανε σε θέλουμε. Με ποιον θα διάλεγες να πήγαινες? Να σκεφτώ λίγο. Ναι, βέβαια. Και άμα θες μπορείς να σκεφτείς και φωναχτά. Γιατί θα πήγαινες με κάποιον και δεν θα πήγαινες με τον άλλον? Λοιπόν, καταρχήν δεν είχα φοβερό τράκ, έτσι, γιατί όταν έχεις απέναντί σου, μιλάω για Ρέμο τώρα και Βαντί. Όλα τα παιδιά που προσπαθούν και Ασλανίδου, ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Και ο... Ναι, ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης. Με ποιο θα πήγαινα? Με αυτό που θα μου έκανε το κλικ ότι αληθινά με θέλει μαζί του. Τι ψεύτηκα. Εντάξει, τώρα... Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή εκείνη την ώρα, δηλαδή, όλοι θα σε θέλανε. Όχι, ρε παιδί μου, αληθινά. Όταν πατάνε το χέρι τους και είναι αληθινό, φαίνεται. Γιατί έχω δει πάρα πολλές φορές. Ή ότι σε θέλουν πολύ, τέλος ότι... πάντων. Ξεκινάς να τραγουδάς. Μας άρεσε αυτό. Να είσαι εκεί. Και λες, όπα, τις με θέλει. Ναι. Άντζελα, στο επόμενο Voice θα ήθελες να είσαι κι εσύ από τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν τους καλλιτέχνες. Ναι, δεν είναι κακό. Στο dancing σου έχουν κάνει ποτέ? Στο dancing, Just ναι. The Two of Us. Αυτό γιατί ακούστηκε πάρα πολύ το όνομα μου το έχουν πει, αλλά δεν, σου μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω τίποτα. Γιατί υπήρχε μια φήμη ότι θα ήσουν ακριτής. Σαν ράδιο αρβίλα. Α, ωραία, ήταν απλά φήμη. Όπως βγαίνουν πάντα. Καλά, ναι. Εντάλαβες. Ναι. Έχεις έρθει ποτέ στα χέρια με συνάδελφό σου, άντρα ή γυναίκα? Όχι. 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 Λοιπόν, ποιας Ελληνίδας... ναι, σιγά. Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια ζηλεύει τα τραγούδια που έχει πει και θα ήθελε να έχει πει εσύ πρώτη, ένα τουλάχιστον από αυτά? Δεν ζηλεύω τίποτα για τα δικά μου τα τραγούδια, είναι πολύ πιο καλύτερα. Εντάξει, ένα, πες μου. Αλλά τότε. Ένα που ζήλεψα, ναι, και το είπα ήταν το Σήμερα. Μάλιστα. Σπανδάκι. Ναι, και το είπες και πολύ ωραία. Και το είπες πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, έτσι. Ωραία. Και πες μου τώρα, ας πούμε, στο ραδιόφωνο. Γιατί σε κοιτάνε όλοι, ναι. Είσαι στο αυτοκίνητο, έτσι. Ναι. Ποιο τραγούδι αλουνού σιγομουρμουρίζεις? Αν, ας πούμε, σου έχει κολλήσει τελευταία κάποιο τραγούδι που λέγεται από κάποιον άλλον. Της Ελεονόρας Σουβανέλη, που την ορδημάζεις πάρα πολύ. Μάλιστα. Που λέει, από σένα παίρνω τη δύναμη, πώς το λέει. Σ' αρέσει η Ελεονόρα, πάρα πολύ. Ενδιαφέρον. Γιατί είσαι και εσύ ροκ κατά βάθος? Είμαι. Φαίνεται και από τη ζωή σου και από τη στάση σου. Υπάρχει κάποια πιεστική ερωτική εξομολόγηση που σου έχουν κάνει? Να σε παρακαλέσουν πολύ να έχουν... Πόσες φορές. Ναι. Πόσες φορές. Πολλές. Πρόσφατη ήταν. Και είπες ναι, φαντάζομαι. Και είπα ναι, γιατί εντάξει. Πάρε και όχι. Λοιπόν, Άντζελα, χάρηκα πάρα πολύ. Και το γυρίζαμε από εδώ, το γυρίζαμε από εκεί. Χαίρομαι πολύ και εγώ που είσαι ευτυχισμένη για την επιτυχία σου. Να έρθω οπωσδήποτε, μου υποσχεθήκατε. Εμείς θα έρθουμε στην Γλυφάδα στο Live Stage. Στο Live Stage. Που ξεκινάς από τον Απρίλιο της εμφανίσεις. Ακριβώς, με νέα παιδιά. Βεβαίως. Θα έρθω κι εγώ να σε δω οπωσδήποτε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να δώσω τον νικητή τον σημερινό. Είναι η Ζωή Μανουσάκη. Συγχαρητήρια και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 3 παρατέταρτο. Για χαρά. Επί τόπου σε τελειώνω. No.